Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δύο ώρο. Εφαρμοστεί ακόμα και όταν η θερμοκρασία του αέρα, της επιφάνειας και του υλικού κυμαίνεται από 5 έως 45 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κοσμάουλ, τον ειδικό στο χρώμα, στα δομικά υλικά εδώ και 50 ολόκληρα χρόνια. Πριν από λίγο, Κωστή, ανακοινώθηκε η ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για 2 χρόνια. Πολύ καλή κίνηση. Πολύ καλή κίνηση. Βεβαίως, για μένα πολύ καλή κίνηση. Ο Γιοβάνοβιτς είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, δίκαιος. Σοβαρός. Σοβαρός. Συντακτική συντηρητικός. Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι δίκαιος. Δεν θα μπουν μέσα να τον κάνουν, να τον τρυπήσουν. Βάλα αυτόν, κάνει εκείνον κτλ. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος δίκαιος και τίμιος. Δεν τον έχω για ομάδα σε εβδομαδία βάση. Όχι για την 60 φεύγα. Του ταιριάζει. Δεν με παιριά, δεν με, ναι. Είναι. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Δεν είναι ο εκρηκτικός χαρακτήρας που θα μπει, θα κάνει, θα ράνει, θα μπολιαστεί μέσα σε μια εβδομαδία έντονη καθημερινότητα. Δεν τον έχω. Το στυλ του δηλαδή ταιριάζει. Είναι ράθυμο το στυλ του. Ταιριάζει στην ταιριάζει, είναι από εδώ και πέρα να ζήσει 150 χρόνια όσο μπορεί και προπονεί ομάδες. Να μην πάει σε σωματείο, είναι για να πάει σε εθνικές. Είναι γι' αυτό νομίζω ο καταλληλότερος. Του ταιριάζει. Του ταιριάζει περισσότερο. Τον άλλο, τον Σάντος, τον Γουρσουσλαμά, δεν τον είδε. Εντάξει. Εκείνος έκανε τον κύκλο του, νομίζω. Δεν ξέρω τι κύκλο έκανε. Δεν είναι ένας άνθρωπος μουντρούχος. Α, συμπαθέστατος είναι, εντάξει. Από πού είναι συμπαθέστατος? Θα σου πω. Γιατί... όσο έλεγες ότι δεν γελάει, δεν χαμογελάει, δεν κάνει, δεν φτιάχνει. Ναι, ναι. Είχα κάποιες επιφυλάξεις, γιατί οι άνθρωποι δεν χαμογελάνε. Μετά να ξεκαρδίζεται στα γέλια μου. Όχι ρε φίλε. Ναι, όταν τον είδαμε σιγά σιγά να χαμογελάει και όταν είχε κάνει εκείνη την απίστευτη δήλωση από καρδιάς, όταν σήκωσε το Euro η Πορτογαλία και είπε πανηγυρίζουν και οι δύο πατρίδες μου, δεν τον έχω για άνθρωπο που το έκανε εκ του πονηρού, αλλά το είπε από καρδιά. Μάλιστα. Επειδή είσαι Έλληνες να πούμε, αγαπάς την πατρίδα σου και τη σέβεσαι να πούμε, χαίρεσαι που είσαι Έλληνες. Επειδή ταυτοποιήθηκε με. Πάμε παρακάτω. Η ένσταση σου πια. Έλα ρε τώρα που δήλωσε τώρα οι πατρίδες μου οι δύο, εντάξει. Δεν είμαι με τις πατρίδες εγώ. Εγώ είμαι με τον άνθρωπο. Με καμιά πατρίδα δεν είμαι, ούτε με καμιά ομάδα. Με τον άνθρωπο. Όποιος είναι άνθρωπος σωστός, αυτός θα κάνει και παρέα μαζί σου. Θα συνεργαστεί μαζί σου. Δεν με νοιάζει τι ομάδα είναι, τι πατρίδα είναι, τι θρησκεία είναι. 100%. Μακριά από μένα αυτά τώρα, είπε την πατρίδα. Ούτε καλημέρα δεν σου λέει. Όχι, ρε φίλε, ο τρόπος που το είχε πει. Άσε και... με ρε, εξήγημα, δεν τον γουστάρω να μου. Εντάξει. Δεν γουστάρω τον Γιοβάνοβιτς. Και προπονητικά σοβαρός είναι. 4-3-3, αυτό θα είναι. Καλή δεν επιτυχία πάει να το εκδεθούμε. Τετράδα παίζει, τρεις χαφ παίζει. Σπάνια θα το κάνει 4-4-2. Εντάξει, συντηρητικός είναι. Το ότι δεν αλλάζει πολλά μέσα στο παιχνίδι θα μας δημιουργήσει θέματα. Το ότι δεν αλλάζει. Πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή ναι. Είναι από πριν. Έχει κάτι στο μυαλό του και σου λέει έτσι θα πορευτεί. Αυτό είναι. Τι θες, το βάλει να σε φέρουμε. Ελλάδα είσαι. Ελλάδα είσαι. Αυτό θα είναι στα μείον ή επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα τη κλοπή. Δεν έπαψε. Όχι, δεν είναι. Δεν τη κλοπή. Η Ελλάδα βγάλετε την από την κλοπή. Η Ελλάδα δεν το 2004. Λόγω των νέων. Συγκυρική ζήτηκε. Όχι. Δέκτο. Η Ελλάδα με το ποδόσφαιρο και τους παίκτες που βγάζει έχει αποχωριατοποιηθεί. Mm-hmm. Ό,τι έκανε ο ΠΑΟΚ με το Σαββίδι έκανε η Ελλάδα γενικότερα. Πήρε το Euro, πήρε το Conference Ολυμπιακός χωρίς κλεμμένο ποδόσφαιρο. Δεν πάει να κλέψει. Εδώ ο Άβελ χθες στο φιλικό που πήγα στη Γερμανία δεν πήγε να το κλέψει. Πήγε κανονικά, το χασε 2-1, δεν πειράζει. Box to box, στα ίσια. Καλά δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα πλέον. Ούτε να ζητήσουμε. Ούτε από ταχύτητα, ούτε από τέχνη, ούτε από αντοχή, ούτε από γενική αντοχή. Είναι πλησιάσαμε στα καλύτερα στοιχεία. Απλά δεν έχουμε πολλούς παίκτες Έλληνες να διαλέξουμε. Είμαστε μικρή χώρα. Μάλιστα. Δεν έχουμε πολλούς. Έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε 50, ας πούμε. Εντάξει. Οι άλλοι έχουν 1000. Οι άλλοι έχουν 400, 600. Κατάλαβες. Ωραία. Δεν έχω εγώ να ζηλέψω τίποτα και να πω. Πρέπει να το, βάλουμε, να το αποβάλουμε και εμείς. Εμείς μεγαλώσαμε. Με άλλη μην νομίζω. Έρθουν οι Τούρκοι και μας απαυτώσουν τις γυναίκες και τις διαγιάδες. Πρέπει να φύγει αυτό. Στον αθλητισμό έχει βγει.
Παντουλίδου έβγαλε. Ο άλλος ο τενίστας πηγαίνει, πρώτος, δεύτερος. Αρχίζουν, ο άλλος πηδάει, ο Τεντόγλου, σαν το Μαρσουμπιλαμί. Πήγε ο Ολυμπιακός, το πήρε 4 γκολ στην Αυτίνα. Για ποιο λόγο να πάω να κλέψω εγώ σαν Έλληνας? Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, σε ταχύτητα, ας πούμε, ένας παίκτης δικός μας, ο Τζόλης, τι έγινε να έχει ζηλέψει από τον ανάλογο της Γερμανίας? Ελάχιστα. Να στο, να στο απλοποιήσω. Σε ταχύτητα, σε μπόι, σε σωματικά προσόντα. Να τι? Στο απλοποιήσω. Ναι, για απλοποιήσε το. Ο Αντσελότη. Έχει την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μάλιστα. Σε πολλά παιχνίδια έπαιξε για να κατακτήσει ένα παιχνίδι. Ναι. Σε κάποια άλλα πήγε να κλέψει. Τα κλέψε, ναι. Μπράβο. Ο Γιοβάνοβιτς αυτό δεν το έχει. Ναι, σωστό. Δηλαδή, πάει μονόπατα. Ένα συγκεκριμένο. Σωστό. Υπάρχουν μάτς που θα πρέπει να κάνεις για τον Κακομοίρη. Σωστό. Ναι. Αυτός δεν. Δηλαδή εντάξει, δεν μπορεί να παίξει μια ομάδα με τη Γαλλία και να κάνει το μάγκα. Πρέπει να προσέχει. Δεν μπορεί να παίξει με την Ισπανία που είδαμε ότι μπορεί να έχει αλλάξει ένα σκρανό παίκτη. Αλλά πάλι η ταχύτητά του και το passing game δεν άλλαξε. Πρέπει να χειρίζεσαι το παιχνίδι ανάλογα με τον αντίπαλο. Ναι, αλλά η νοοτροπία που θα περάσει θα είναι αυτή. Δεν λέω. Έχουμε βγάλει πολύ καλούς σεντερφόρ, ναι. Πολύ καλούς τερματοφύλακες, ναι. Αν είχαμε και καλούς στόπερ, αν είχαμε και τα χαφ του 2004, νομίζω θα ήμασταν. Εντάξει ρε Κόκκινε, δεν μπορείς να έχεις σε κάθε εποχή αυτά που είχες στην Άλλη. Κάτι θα έχεις, κάτι δεν θα έχεις. Μα δεν λέω κάτι το οποίο είναι. Λέω, αν είχαμε και τα χαφ εκείνη της εποχής, θα ήταν το μέλλον. Παίζει δεξιά, αριστερά, εξτρέμ. Παίζει με το Μασούρα, κακός, και εκεί έχουμε έλλειψη. Ό,τι μπορεί κάνει. Παίζει ο Τζόλης σαν δεύτερο φόρ, δεν έχουμε άλλο να παίξει στην άκρη. Έχει το Φορτούνι που παίζει δεκάρι, δεν παίζει στην εθνική. Παίζει ο Μασούρας. Έχει πρόβλημα στις πλευρές να φύγει με ταχύτητα. Πήγαμε προχθές στο φιλικό και έβαλε το Δουβίκα. Με τρία εξάρια έβαλε το Δουβίκα δεξιά και έχασε και το μάτσο Άβελ. Άλλο λέγε. Καλησπέρα από Αθήνα. Ναι. Ο καταθλιπτικός Καρβέλας που έπρεπε να το διώξει νωρίτερο ο Λαφούζος έγινε καλός προπονητής και η ιδανική επιλογή για την Εθνική Ελλάδος. Πάω γρήγορα για ένα κρύο ντουζ να συνέλθω. Τώρα το ίδιο είναι ο Παναθηναϊκός κάθε εβδομάδα. Γιώργο, είσαι άδικος, είπε. Κάθε εβδομάδα. Άλλο εθνικό συγκρότημα εγώ και άλλο ομάδα. Εγώ σε ομάδα. Το τεκμηρίωσε. Σε ομάδα να βλέπουν τη μάπα αυτή κάθε μέρα οι παίκτες, δεν τον βάζω. Κάθε μέρα αυτή τη μούρη την καταθλιπτική. Ναι, το συμπληρώνω γιατί σωστά παρατηρεί εγώ. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Ναι. Το οποίο δεν είναι ευχάριστο, αλλά δείχνει σε εμάς κάποια πράγματα. Ναι. Είδες το βιντεάκι του Δημήτρη Σταρόβα? Το είδα, ναι. Δεν θα πω ότι πήρα το μήνυμα. Τι πήρες το μήνυμα? Πήρα το μήνυμα δεν σημαίνει... Δεν παίρνεις χαπάκι για την πίεση? Okay. Πήρα το μήνυμα σημαίνει ότι με το που βλέπω αυτό το βίντεο, ναι, τα παίρνω και τα στέλνω στον κάτω των Αχρήστων. Αυτό έπρεπε να στο Σταρόβα να μιλάει στραβά. Όχι. Να πούμε, για να πει η μην... Πολλές φορές, ναι, στη ζωή, ναι, πρέπει να φάμε ένα μπάτσο, ναι, για να δούμε ότι κάτι που εμείς λέμε ότι εντάξει μωρέ και τι έγινε, εντάξει μωρέ και τι έγινε, μπορεί να μας τη διαλύσει. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Αδερφέ, έχοντας έναν άνθρωπο που τον λατρεύω για την καλλιτεχνική του υπόσταση, για το χιούμορ του και σαν τραγουδιστή και σαν ειδοποιό ό,τι έκανε, να τον βλέπω να πασχίζει να μιλήσει. Ναι φίλε, εγκεφαλικό έπαθε. Έπαθε ισχυμικό επεισόδιο. Δεν διαφωνώ. Ο άνθρωπος ισχυμικό επεισόδιο έπαθε. Αυτό κανονικά πρέπει να μας ταρακουνήσει. Στη δουλειά μας, στη δουλειά μας. Πρέπει, επειδή για μας η ομιλία είναι εργαλείο. Πρέπει να τώρα στα 54 είδες εσύ ότι πρέπει να κάνεις αθλητική ζωή. Επειδή είδες το Σταρόβα. Δεν παίζει ρόλο η αθλητική. Δηλαδή επειδή είδες το Σταρόβα. Τώρα είσαι λάθος. Θεός χωρίς το λέω. Και πέρασε Θεός φυλάξει. Θεός φυλάξει, μην πάθει τίποτα άλλο. Δηλαδή τι είδες τώρα, είδες ότι δεν πρέπει να καπνίζεις. Να σου πω και κάτι. Να σου πω και κάτι άλλο. Ειλικρινά σου το λέω. Ναι, δηλαδή τον έβλεπα και λέω ρε βλάκα, τι κάνεις. Δες τώρα ότι παλεύει να επανέλθει. Δηλαδή εμείς κοροϊδά είμαστε που τραβιόμαστε κάθε μέρα. Σκοτώνουμε και κάνουμε, δεν τρώμε ζάχαρη, δεν τρώμε αέρα. Δηλαδή με συγχωρείτε. Πάλι μπορεί να την πάρει. Πέρα από την πλάκα δεν πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική. Δηλαδή είναι πράγματα που πρέπει. Κοίταξε Κόκκινε, σε ένα μήνα που θα ξαναμιλήσει ο Σταρόβα καλά το παλικάρι, θα το ξεχάσει, θα ξαναρχίσει το Winston. Ας, δεν σε εμπιστεύω. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει άδικο. Πάμε παρακάτω. Μα, τι σου είπα. Σου λέω στεναχωριέμαι. Άστα τώρα. Τα πήρε τα τσιγάρα, τα πέταξε. Θα καπνίσει το διάλειμμα. Και το τσιγάρο και το πακέτο είναι μισό άδειο να πω. Θα καπνίσω στο διάλειμμα. Άσε με ρε Κόκκινε. Αλήθεια λες. Την παραμύθα πάμε τώρα. Δεν είναι παραμύθι. Μη με στεναχωρείς τώρα με το Σταρόβα. Άσε γιατί το συμπαθώ. Πάμε παρακάτω. Στο λέω ειλικρινά. Πάμε, λέω, μη. Καμιά φορά βλέπεις, καμπύλη κάνει υποφυλάξη. Βλέπεις κάτι τόσο δυνατό, ναι, και θυμώνω με τον εαυτό μου αντί να μας ταρακουνήσει,
Πετάμε εδώ. Μόλις πας σε κάνα μέρος που αυτό θα καπνίσεις πάλι. Άστε. Αλήθεια λες. Στο διάλειμμα σου λέω θα καπνίσεις. Και μπορεί να πεθάνουμε εμείς πιο μπροστά. Δεν έχει σειρά και αυτό. Άστε, μην βρεις. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άστε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτά είναι και DNA τώρα. Πώς πέρασες Αθήνα. Πάτε πάλι. Τι πώς πέρασες Αθήνα. Ένα, καλά ή όχι αυτό. Πάντα περνάω καλά στην Αθήνα. Μπράβο. Εδώ δεν περνάω καλά πολλές φορές. Φύγε να μείνει μόνο στην Αθήνα. Αν μπορούσα να φύγω. Να κάνουμε κουμπέ με το κλειφίτ και να κάνουμε διαφορά. Αν μπορούσα να νομίζει να πάω, θα καθόμουν βλέπω τη μούρη σου. Λοιπόν, γιατί η μούρη μου τι έχει, δεν κατάλαβα. Μεταφορικά το λέω. Τη δική σου πιο ωραία. Μεταφορικά το λέω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άλλο. Μπάλα είδε. Μπάλα είδα, αλλά όχι όλα τα μάτς. Είδα τα περισσότερα. Τα είδα όλα. Ναι. Νομίζω ότι αξίζει να πούμε 2-3 πράγματα. Καλά, πε το παίρνει πια μια αυτή η εκπομπή, δεν είναι για να μιλάει πολύ για μπάλα. Είναι. Να πω ότι δεν ήξερε μπάλα. Ναι, την ξέρω, αλλά πού να την πω. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, λοιπόν. Είναι πιο ανάλαφρη αυτή. Μα δεν θα το κάνουμε. Άσε με γράφημα. Δεν είμαστε τίποτα. Παίξε τα στοιχήματά σου εκεί, εντάξει. Ένα. Έπαιξε η Γερμανία με τη Σκωτία. Την είδα. Λοιπόν, καταρχήν, νομίζω ότι εδώ πρέπει να μπούμε σε ένα σκεπτικό και να αποφασίσουμε τι είδαμε. Πολλοί λένε πω από τη Γερμανία είναι αυτή, θα κυνηγήσει τον τρόπο. Παιδιά, το κυνηγήσει. Εγώ ρωτάω. Η Σκωτία υπήρχε. Φταίμε εμείς που δεν υπήρχε η Σκωτία. Άλλο. Περίμενα να τελειώσω. Η Σκωτία υπήρχε. Δεν έκανε καμία τελική. Καμία. Και έβαλε και γκολ. Μάλιστα. Από τη μία αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το ερώτημα που είναι. Καταλήγουμε τώρα. Για το ερώτημα είναι. Γρήγορα, ναι. Είναι τόσο καλή η Γερμανία ή η άθλια εικόνα Σκωτίας μπορεί να οδηγεί σε λάθος συμπέρασμα. Ξέρω εγώ εσύ τι λες. Τι γνώμη σου. Τα πέντε γκολ κάθισαν οι άλλοι και τα φάγανε έτσι να πούμε. Φυσικά. Δεν μπορούσανε. Μάλιστα. Λέω, μήπως την ανεβάζουμε τη Γερμανία περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Το κρατάω αυτό. Είδαμε Ουγγαρία-Ελβετία. Δεν το είδα αυτό. Με μια Ουγγαρία. Ποια Ουγγαρία, ρε. Με μια Ουγγαρία που πήγαινε με τις καλύτερες των συστατικών επιστολών, θα μπορούσε. Με το Ρώσιο, ο οποίος την έχει αλλάξει το στυλ, τις εμφανίσεις. Ναι, ναι. Πήγε στο Euro. Ναι. Αλλά είδαμε να φοβάται πάρα πολύ και αυτό φάνηκε σε 2-3 τελικές προσπάθειες που χτυπούσε την μπάλα με τη φτέρνα. Αυτό δείχνει ανασφάλεια, τρακ, πέρας το. Υπάρχει Ουγγρικό ποδόσφαιρο, ξανά, 10 χρόνια αυτό. Έχει αναβαθμιστεί. Υπάρχει Ουγγρικό ποδόσφαιρο. Ναι. Έχει βελτιωθεί. Το Ουγγρικό ποδόσφαιρο τελείωσε το 54. Όχι, δεν τα ξέρει. Στο στημένο μάτι της Βέρντης. Δεν τα ξέρει. Βγάλαν μετά οι Ούγγροι. Το 3-5. Ομάδα. Ποιο 3-5, ρε. Με τη Γερμανία, λες. Χάσανε εκεί και ήταν και ύποπτοι. Γιατί είναι ύποπτοι. Γιατί ήταν και ύποπτοι. Γιατί ήταν στημένο. Τώρα τι να σου πω, γιατί να ήταν στημένο. Στον αέρα δεν μπορώ να σου το πω. Καλά, αν δεν κάνει. Α, και πέρασαν 100 χρόνια από τότε. Πότε έπαιξε η Ουγγαρία ποδόσφαιρο. Πότε έβγαλε ομάδα στο Champions League. Πότε πήγε πρωταθλητριών. Πότε η ομάδα της Ουγγαρίας έκανε. Σιγά. Μετά τι πότε είχε. 3-2 τους ρίξα. Να πω ότι ήσουν εκτός πραγματικότητα. Τι πότε βρε αγόρι. Να πω ότι ήσουν εκτός πραγματικότητα. Ρώτα λίγο. Ναι. Είτε τον κουμπάρο σου, είτε το μάτι. Τι να το γορωτήσω. Να το πω τι. Πώς είναι το γρικό ποδόσφαιρο σήμερα. Έχει βελτιωθεί. Σε τι βελτιώθηκε. Πάρα πολύ. Σε τι βελτιώθηκε. Πιο πολύ από το ελληνικό βελτιώθηκε. Όχι. Πόσο βελτιώθηκε. Όχι. Τι βελτιώθηκε. Απέξει, είναι αυτό το. Απέξει με τη Βουλγαρία, θα πάρει σοπαλία. Θα κερδίσει. Έλα ρε κόκκινε με το Ουγγρικό ποδόσφαιρο τώρα. Αηδίε θα λέμε. Πώς πήγε στο Euro, δηλαδή. Και η Κουτσή Μαρία μπορεί να πάει στο Euro. Πώς πήγε στο Euro, δηλαδή. Ποια ομάδα ρε, έχει η Ουγγαρία που πάει Champions League. Τι Φερέντς Βάρος. Και τι κάνει Φερέντς Βάρος. Μια χαρά τα πάει. Πάει Ολυμπιακός και κάνει δύο νίκες. Ποια Φερέντς Βάρος, ρε κόκκινε. Ποιε Φερέντς Βάρος, ποια Ουγγαρία τώρα. Άστους και δεν τους χωνεύω και σαν χαρακτήρες θα πούμε. Άκου αποτέλεσματα. Ναι. Ουγγαρία-Ισραήλ 3-0. Τι λένε, το Ισραήλ κέρδισε. Ιρλανδία-Ουγγαρία 2-1. Μάλιστα. Ουγγαρία-Κόσοβο 2-0. Ουγγαρία-Τουρκία 1-0. Μάλιστα. Τρομερή φουρνιά η Τουρκία, ναι. Αυτή που έχει. Ουγγαρία-Μαυρομούνιο 3-1. Ναι. Βουλγαρία-Ουγγαρία 2-2. Λιθουανία-Ουγγαρία 2-2. Ουγγαρία-Σερβία 2-1. Ποια Σερβία, την είδα χθες. Περίμενε, θα φτάσει. Γελάει ο κόσμος. Ουγγαρία-Τσεχία 1-1. Σερβία-Ουγγαρία 1-2. Ναι, άλλο πάλι, ναι. Ε, φίλε. Ποια Σερβία, ρε. Όταν βλέπεις ότι έχει κάνει ένα σερί. Τι Σερβία την είδες η Σερβία χθες. Έχω απαντήσεις. Τους κομπλεξικούς. Θα φτάσουμε. Τι με λες τώρα. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Περνάω από εκεί πολύ σοβαροί οι Ελβετοί, αν και έχουν πολλές εθνικότητες μέσα. Κάτι κομπούλα με το Euro. Άσε με ρε κόκκινε μισή ώρα. Ισπανία-Κροατία είδες. Πώς. Ισπανία-Κροατία. Είδα εύκολο 3-0. Εύκολο, για πλάκα. Ερώτηση. Πώς μπορεί ένας προπονητής και εμπιστεύεται ένα τόσο νέο παιδί όπως ο Γιαμάλ να παίζει εντεκάδα, όχι να παίζει. Πόσο χρόνο είναι ο Γιαμάλ. 17 χρόνων. Ο Γιαμάλης, 17 χρόνων. Ναι.
Για, ο Ντελαφουέντε γιατί τον έχει βασικό. Χαζός είναι. Γιατί, άμα αξίζει. Μπράβο. Αυτό είναι μια απάντηση και για τους δικούς μας. Γιατί απάντηση. Από τα 15 και ναι. Παίζει βασικό στην Μπαρσελόνα. Έχει την αγάμα το σώμα του Νικοσάρη, τον είδα εγώ. Ποιος διαφώνει. Τον εμπιστευτήκατε όμως. Το κορμί του Τζίμα δεν είναι έτοιμο ποδοσφαιριστή. Ποιος είναι λέει? Του Τζίμα. Εσύ λες τον Τζίμα, εσύ ήταν ελεύθερος. Είπες για το κορμί. Ναι. Το κορμί του είναι έτοιμο ποδοσφαιριστή. Θα το δω, δεν τον είδα. Το είδε στο κορμί του. Εντάξει. Δεν είναι καλός. Τι να κάνουμε τώρα. Τάξη είναι. Τάξη και. Αν δεν του δώσει κάποιο την ευκαιρία του Γιαμάλ. Το ακολλήσω εγώ το Λουτσέσκου του, που δεν έβαλε το Τζίμα. Εγώ το κολλάω. Το παιδί μαζί του έχει πάρει τα βιβλία του για να μην κάνει μαθήματα. Είναι τρελά πράγματα. Τι να κάνω, να κλάψω τώρα εγώ. Ρε φίλε, πάει τώρα σε ένα γιούρο. Ναι. Όλοι πάνε για να κάνουν ό,τι μπορούν. Ναι. Και αυτός έχει και τα μαθήματα του να κάνει. Εντάξει. Και άλλα καλά δείχνει αυτό το πράγμα. Άραστε. Για το χαρακτήρα. Που καταλήγει η Ουγγαρία με αυτό τη σχέση έχει τώρα εδώ. Για Ισπανία μιλάμε. Ναι, ναι. Για Ισπανία μιλάμε. Και απ' την άλλη βλέπουμε μια Κροατία η οποία αμυντικά ήταν τραγική. Ενώ επιθετικά, Περίμενα. Ναι. Το ότι έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ξεπεράσει όρια ηλικίας παίζει ρόλο για αυτή την κακή εικόνα για Κροατία. Τώρα θα έρθουν οι μετρήσεις σε μια εβδομάδα, θα μας διώξουν από εδώ. Ας την Κροατία ήσυχη. Ας το ρε κόκκινε, πάρε μια πινελιά σου λέω. Δεν βάψω όλο το σπίτι. Δεν σε ακούν για την μπάλα. Ιταλία-Αλβανία είδες. Είδα. Από τα πιο ωραία παιχνίδια. Η Ιταλία μ' άρεσε πιο πολύ από όλους. Πάρα πολύ. Πολύ καλή. Και ταχύτητα και φρεσκάδα είχαν. Τώρα ποιοι Αλβανοί. Μόνο τα μούτρα του να δει εκεί. Τι Αλβανοί. Τι Αλβανοί καλή ήταν. Τι ήταν καλή. Το παλέψανε. Τι να παλέψουν. Το παλέψανε, φίλε. Τι να παλέψουν οι φουκαράδες. Τι να παλέψουν. Γιατί. Τι χάφηκανε, τι είχαν. Τι επίθεση είχαν. Τι ακραίος. Τι να παλέψουν οι φουκαράδες. Τι να παλέψουν οι φουκαράδες οι Αλβανοί. Δηλαδή όπου Αλβανία βάζουν μηδέν. Δεν... Τι Αλβανία, τι σχέση έχει η Αλβανία. Στο Τεπελένι. Άσε με ρε κόκκινε με την Αλβανία και την Ουγγαρία μπάλα τώρα. Σχολιασμό τώρα. Αλβανία και Ουγγαρία μπάλα τώρα. Πολωνία, Ολλανδία είδες. Όχι, δεν το είδα. Ταξίδευα. Μάλιστα. Σλοβενία, Δανία. Όχι, είδα το άλλο το βράδυ. Τη Σερβία. Πάμε εδώ. Ή καλύτερα μετά το διάλειμμα. Τι να πάμε να πούμε τι. Πρέπει. Τι να πάμε να πούμε. Πρέπει. Το γιατί? Κομπλεξικό το προπονητή της Σερβίας. Το κομπλεξικό, τι να πω. Περίμενα. Τι να πω, ρε. Γιατί λέω πρέπει. Γιατί εδώ πάει ακριβώς το αντίθετο για αυτό που είπα για το πρώτο παιχνίδι. Γερμανία-Σκωτία. Είδαμε ένα κακό παιχνίδι από Στοϊκόβιτ και Σάουδη. Έχασε το παιχνίδι αυτός, ρε. Ο Στοϊκόβιτ. Ο προπονητής της Σερβίας. Ο έχασε ένα ημίχρονο κομπλεξικό. 60 λεπτά έχασε ο Κόμπλας. Ναι, 1-1. Τι 1-1. Εδώ τώρα τι κρατάς και λες ότι η Αγγλία έκανε ένα μέτριο παιχνίδι. Η Αγγλία βρωμάει το ματίλα κόκκινε. Λάθος κάνεις. Ναι, αυτό βλέπω. Και θα σου απαντήσω να το διάλειμμα. Για πες μου τώρα εσύ. Από επιστήμονα του χώρου θα σου απαντήσω. Επιστήμονα του χώρου. Τι είπε ο επιστήμονας. Να πάμε στη διάλειμμα για τα πέρα. Όχι, έχουμε ένα λεπτό. Έχουμε. Τι είπε ο επιστήμονας. Τη γνώμη του Νίκου του Καρίδα, τη σέβεσαι. Στο κομμάτι τη φυσική κατάσταση. Ναι. Φυσικά. Θα την ακούσει μετά. Α, έτσι το Καρίδας εσένα. Τον έβγαλε το Σάββατο, μίλησα. Εδώ τον έβγαλε το Σάββατο. Ναι. Πριν το μάτς τον έβγαλες. Πριν το μάτς. Και, πει, και μετά το μάτς τι. Δώσουμε ένα λεπτό. Ρε παίξανε με 5 κρεοπόλιδες οι άλλοι. 3 στόπερ βαριά κορμιά και 2 φορ βαριά κορμιά. Ποιος με 5 αργούς έπαιξε. Και 2 χαφαργοί 7. Και το γρήγορο τον έβαλε δεξί μπακ χαφ με ανάποδο πόδι. Και μετά από το 60 όταν πήρε χαμπάρι ότι οι άλλοι είναι διαλυμένοι. Ήταν το χειρότερο παιχνίδι πρεμιέρα που μπορούσε να κάνει η Αγγλία. Έβαλε τους καλούς μετά. Δεν θέλει τώρα αυτός τώρα ξεφωνητό, με συγχωρείς. 60 λεπτά τα πέταξε στα σκουπίδια, ρε. Τι ωραία που τα λέω, πάμε διάλειμμα. Τις κακομοίρες γίνεται εδώ στους 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελβόνη Κατανέα και Μάρκ Μπότσερ η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκάνητσα και τους συνεργάτες του. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρι της εκπομπής σχολιάζεται τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. Γρηγόρη, είναι λίγο παγίδα από το ότι η Μπαρσελόνα εμπιστεύτηκε το Γιαμάλ. Δεν τη λες και επιτυχημένη. Το Γιαμάλ τώρα είναι normal. Ούτε εγχώριες επιτυχίες έχει, ούτε ευρωπαϊκές. Άρα δεν τη λες πετυχημένη συνταγή να βάζει βασικό του Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ πόσο χρονό είναι, ρε. 16-17. Από 13 χρονών έκανε παιδί, ρε. Έχει παιδί, 13 χρονών. Ο Ρωμά της Ισπανίας είναι. Ρωμά είναι.
Καταγίδ. Ο πατέρας του είναι από τον Μαρόκο. Τι Μαρόκο ρε είναι? Από το Μαρόκο. Ποιο Μαρόκο είναι? Μαρόκο. Α, Μαρόκο είναι. Βόρεια Αφρική. Η μητέρα του είναι από την σημερινή Γουινέα. Ποια Γουινέα ρε εσύ? Και έχει γεννηθεί το παιδί στην Ισπανία. Ρε 13 τον έκανε παιδί ρε. Έχει κάνει παιδί. Παιδί έχει ρε. Ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ παιδί έχει, από τα 14 έκανε μωρό. Είναι normal ο Γιαμάλ τώρα? Πρώτη φορά το ακούω. Ό,τι οριμάζει γρήγορα παίζει μπάλα και πρώτη φορά δεν το ακούω. Κάνει ρεπορτάζ και δεν το ξέρει. Με συγχωρείτε, δεν έχω ακούσει ότι έχει παιδί. Ε, τι έχει, σκυλί, σκυλί έχω εγώ. Είσαι σίγουρος ότι έχει παιδί? Άντε πάλι τέτοι. Ναι ρε, τι έχει, γάτα έχει, παιδί έχει. Και... κοιτάει. Ένας που κάνει 13 χρονών παιδί, μπορεί στα 15 να κλέψει την Εθνική Τράπεζα. Στα 16 να... να πάρει το πλοίο και να πάει στον Ισημερινό σε άλλη Ήπειρο και να βρει δουλειά και ξυπόλυτος να, να κερδίζει χρήματα. Άστο αυτό να είναι ειδική περίπτωση. Τώρα τις ειδικές περιπτώσεις θα παίρνουν. Ο άλλος έχει 13 χρονών παιδί από τον Ισημερινό και ο άλλος είναι 25 χρονών και τον ταΐζει η γιαγιά του το αυγό με το κρόκο να πούμε. Ο Έλληνας. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι ρε. Έχει παιδί για μάλλον. Ένα πάρει. Πάμε παρακάτω. Ναι, έχει παιδί. Από πού βγαίνει αυτό? Από πού βγαίνει αυτό? Ε, τώρα που θα σε στείλουν μηνύματα οι τηλεθεατές. Τηλεθεατές, κάνουμε τηλεόραση. Ε, παραλίγο, να εδώ δεν ήταν. Αφού αν την Μοσχοπούλου δεν είχε ρεπό, θα έκανες και τηλεόραση. Τιπ τόπ. Λοιπόν. Λέγε. Να πω δύο κουβέντες για όχι. Κάτι αίματα και τέτοια. Να μην πεις. Δεν θα περιμένει. Πέσταρε. Πες εσύ. Για εκκλήσεις αίματος, όχι. Πρώτα θα είναι. Λοιπόν, θέλει αιμοπετάλια. Ένα νεαρό. Στην ηλικία του Χαρούλη είναι. Νεαρό παιδί. Βαμβακάς Δημήτρης είναι στο Αχέπα. Θέλει αιμοπετάλια, 0 αρνητικό, 0 θετικό, β θετικό και α β θετικό. Το ξαναπάλει μια φορά να τα ακούσουν. Ναι. Βαμβακάς Δημήτριος στο Αχέπα είναι το παλικαράκι. Αιμοπετάλια θέλει 0 αρνητικό, 0 θετικό, β θετικό ή α β θετικό. Εσύ ξέρεις τι ομάδα αίματος έχεις? Α β θετικό. Τζον Γιόκερ θετικό. Α β θετικό λέει. Εγώ δεν θυμάμαι. Έχω ξεχάσει. Πραγματικά, ή α ή β, α, β. Έχεις ταυτότητα πάνω σου? Ταυτότητα δεν γράφει. Δεν μπορεί να μην γράφει. Ε, δεν γράφει, τι ας πω τώρα, δεν γράφει. Το αίμα θα γράφει ταυτότητα. Γιατί νομίζω ότι το γράφει? Δεν γράφει ρε. Γράφει. Αυτή η ταυτότητα δικιά σου είναι από το 1912. Κάποτε γράφανε. Κάποτε γράφανε. Δεν γράφει. Δεν το ήξερα. Σε ρώτησε ένα αστυνόμο τι ταυτότητα έχεις. Τι ομάδα αίματος έχεις. Νόμιζα ότι γράφει ρε. Άσε ρε φίλε. Μα αυτή την εντύπωση ήμουν. Τι να σου. Δεν έχει. Λοιπόν. Δεν θυμάμαι πραγματικά. Μου είπε ο Νίκος. Μπορεί να το βρεις αυτό. Αν μας τσιμπήσει και πάρεις λίγο αίμα στο γιατρό να σε βγάλει τι ομάδα είσαι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μπορεί. Μπορεί. Σε είπε ο Νίκος ο Καρίδας. Πού είναι ο Νίκος ο Καρίδας καταρχήν? Είναι στο Κάρντιφ. Στο Κάρντιφ. Αναλάβανε με τον Έρικ Μπουλούτ την Κάρντιφ στην πιο δύσκολη φάση της ομάδας. Τι κατηγορία είναι η Κάρντιφ? Championship. Championship. Ωραία. Την πήρανε με απαγόρευση μεταγραφών. Ναι. Και τη σώσαν όχι απλά εύκολα, κόντεψε να μπει και πλέον. Και ξανάμεινε στην Κάρντιφ. Και ανανέωσαν και άλλα δύο χρόνια. Μπράβο. Μπράβο. Και ωραίο πρωτάθλημα. Ξέρεις ότι κάνουμε κουβέντες για να μάθω. Πες τα γρήγορα τι είπε. Λοιπόν. Καταρχήν εκεί ζει το ποδοσφαιρικό του όνειρο. Γιατί βλέπει ότι αυτά τα οποία που θέλει. Να το ζήσει στο μακροχώρι Μαθίας. Φυσικά το ζει ο άνθρωπος. Γιατί βλέπει ότι εκεί οι τεχνικές, τα πράγματα τα οποία θέλει για το ποδόσφαιρο έχουν εφαρμογή. Εκεί είναι δεδομένο ότι η ομάδα θα παίζει δύο φορές την εβδομάδα. Ρε πες τι σου είπε, άστο το. Και μου λέει το εξής. Λέω, η κόπωση ναι. Δεν παίζει καταλυτικό ρόλο στην εμφάνιση μιας εθνικής ομάδος. Ναι. Και μου λέει το εξής. Κάποτε οι αθλητές φεύγαν διακοπές. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει φεύγει διακοπές και το ρίχνει έξω. Ναι. Θα γυμναστεί. Ναι. Γιατί άπαξ και μείνει 15-20 μέρες και αποσυντονιστεί, θέλει κανένα μήνα για να επανέλθει. Καλά, δεν είμαστε δεκαετία του 70 και του 80 με τους τεμπελχανάδες. Δεν διαφωνώ. Τους τεμπέλες. Ο σοφός μου μιλούσε. Εγώ δεν είπα, δεν είναι κάτι δικό μου. Πλέον λέει οι ποδοσφαιριστές και διακοπές όταν πάνε γυμνάζονται. Ούτως ώστε να μην χρειάζονται τόσο πολύ. Κατέλη ξέρω άνθρωπος. Ότι, τι. Ότι δεν παίζει τόσο ρόλο. Την είδε φρέσκια δηλαδή την Αγγλία αυτός εχθές. Δεν μιλήσαμε. Καταρχήν δεν την πιστεύει. Μάλιστα. Είπε ότι έχουν μια τέτοια νοοτροπία. Βιολογικά πώς την είδε? Βιολογικά μου είπε ότι δεν θα έχει θέμα. Την είδε εσύ να μην έχει θέμα? Πριν το παιχνίδι μίλησα. Μου λέει. Δεν... Πάρ' το τώρα μετά το παιχνίδι και πες με ρώτησε ο Φαλακρός. Η Ισπανία γιατί δεν είχε θέμα? Πώς? Η Ισπανία γιατί δεν είχε θέμα? Θα σου πω.
ο μέσος Ισπανός παίζει στην Ισπανία μπάλα, έτσι δεν είναι? Τα ίδια παιχνίδια. Περίμενε, περίμενε. Τι ένταση βγάζει ένας Ισπανός ποδοσφαιριστής, τι ένας Άγγλος, η ίδια ένταση βγάζει το Ισπανικό ποδόσφαιρο? Γιατί πας σε άλλα πράγματα? Πώς θα πάω σε άλλα πράγματα? Οι ίδιοι χάφ είναι εκείνοι που είναι 1,75 τεχνίτες με τη μικρή την μπάσα, οι Ισπανοί. Οι ίδιοι είναι εκείνοι μαύροι με κάτι ρουθούνια σαν τουρμπίνες, 1,85 κάτι τάγκς θα πούμε, που τρέχουν ταχυδυναμικά. Τα ρουθούνια τους κοιτάει. Το ίδιο είναι, ρε, σε ρωτάω τώρα να μου απαντήσεις, βλέπεις μπάλα και παρακολουθείς. Οι μαύροι υποτίθεται ότι έχουν μεγαλύτερες αντοχές. Οι μαύροι, το ίδιο είναι. Δεν να, έχει. Να πέρα από το Λινιάκη Williams, ποιον άλλο μαύρο έχει η Εθνική Ισπανία? Δεν μιλάω για Εθνική Ισπανία εγώ. Μιλάω για Εθνική. Η Ισπανία γιατί έβγαλε αντοχή και τρέξιμο? Ποια? Η Ισπανία γιατί έβγαλε? Γιατί πιο φρέσκη είναι κατά τη γνώμη μου. Δεν έχουν λιγότερα παιχνίδια από αυτά. Άλλο αυτό. Και ο άλλος μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά να κάθεται 8 ώρες και να κάθεται. Και ο άλλος μπορεί 8 ώρες να κάθεται. Δεν μπορεί να μου τα λέτε για το κορυφαίο πρωτάθλημα αποδειγμένα του κόσμου, ναι, που είναι το αγγλικό, ναι, να μου τους δικαιολογείς. Όχι, δεν δικαιολογούνται. Μάλιστα. Δεν δικαιολογούνται. Εγώ τους είδα. Μήπως κάναν συντήρηση. Εγώ τους είδα πτώματα. Μπορεί. Μήπως κάναν συντήρηση. Μπορεί, γιατί. Γι' αυτό σου είπα η εικόνα καμιά φορά ξεγελά. Δέχομαι αυτά που λες για τον Στοϊκόβιτς, ότι δεν ήταν καλός. Αφού ήταν από το 75 και μετά να βγουν σε κόντρες και κρατούσαν την μπάλα και ακριβώς. Ωραία. Δεν θέλω να δώσουν ένταση. Παρά ήταν συντηρητικός. Δεν θέλω να δώσω ένταση και να είμαι συντηρητικός. Κρατάω δυνάμεις για τα άλλα παιχνίδια. Κρατάω δυνάμεις, άρα γνωρίζω και το τι έχω στα πνευμόνια μου και τι αντοχές έχω. Αυτό και δείχνει, τι μετρήσεις έχω. Δείχνει και άλλα. Αυτό δείχνει ότι είναι οργανωμένοι. Ακριβώς. Έτσι. Δεν έχουμε δύο ομάδες, όχι εθνικά συγκροτήματα, που έχουν ένα πιο σαν τεφορμάρισμα, το οποίο δεν είναι ακριβώς τεφορμάρισμα. Ένα βιολογικό ρωτήριο, το λέω εγώ. Χαμηλούς ρυθμούς. Χαμηλό. Δηλαδή, αν θυμάστε αυτό την, που λες την πρώτη χρονιά, ναι, ο Γκουαρντιόλα πάει στη Σίτη και τα δίνει όλα. Και ξαφνικά η ομάδα πέφτει και χάνει το πρωτάθλημα. Και την επόμενη χρονιά που το πήρε, τη βλέπει μπήκε πιο συντηρητικά. Δεν βλέπει την ΑΕΚ. Να το τελειώσουμε για τη Σίτη. Δεν βλέπεις. Γιατί εκεί μου έχει πει κάτι το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν το ήξερα. Το από σένα το άκουσα. Το διασταύρωσα και το βλέπω. Εδώ τώρα μιλάμε για άλλο επίπεδο. Θα φτάσουμε στην ΑΕΚ αν θέλεις. Άρα μήπως κάναν συντήρηση. Γι' αυτό λέω μήπως η αρχική εικόνα ξεγελάει. Εγώ είδα και ότι... είδα και τον παλτό που μου λέτε. Το παλτό. Το Μπέλιγχαμ. Το παλτό. Τι λιγότερο έκανε από τον Γκουίρε ο Μπέλιγχαμ να πούμε. Και το Σκαρτάδο. Τι έκανε δηλαδή παραπάνω ο Μπέλιγχαμ? Τι δεν έκανε στο Μπέλιγχαμ? Δηλαδή, με συγχωρείς, ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Αγγλίας. Τι δεν έκανε, παιδί. Μάλιστα. Ποιους βρήκε, ρε κόκκινε? Το Κουντέλι βρήκε. Ένα παλτό χάφ, να πούμε. Και το Λουκίρ, το Λουκί. Το Λούκιτς, το Λούκιτς, το 12. Λούκιτς, βρε. Το Λούκιτς. Βρήκε και τρία center back. Βρήκε τρία center back. Άμα πάω στο καπάνι τώρα. Παύλοβιτς, Μιλένκοβιτς και Βελίκοβιτς. Και ο Βελίκοβιτς. Τρεις κρεοπόλιδες. Άμα πάω τώρα στο καπάνι, θα σου βρω εγώ δύο Βελίκοβιτς, πέντε Μιλίνκοβιτς και τέσσερις Παύλοβιτς. Να πάρω και το δικό μας τον κρεοπόλιτο Μουχάλη, να κάνουν μια τετράδα εκεί πέρα. Ποιο να βαρά τα κρέατα. Είναι αυτοί για στόπερ να παίξουν σε ταχύτητα, ρε. Σε ταχύτητα, ρε, σε λέω. Τραβιόταν ο Παύλοβιτς μπακ αριστερό και ανέβαινε ο Κώστης και μετά, καλά που μπήκε ο άλλος ο Καμπούρης του Παναθηναϊκού που έδωσε μια ποιότητα. Ο Μιλανένοβιτς, πώς το λένε, Μπλαντένοβιτς. Ο Μπλαντένοβιτς έδωσε μια ταχύτητα εκεί απάνω, να πούμε. Βγήκε ο Κότσης, ο οποίος ήταν απαράδεκτος. Και τραβιόταν και ο Βελίκοβιτς δεξιά. Εντάξει, στα μπακ και τα λοιπά. Και ήτανε, αν η Αγγλία είχε διάθεση. Είχε, θα την έβαζε τρία γκολ. Ποια Σερβία, έπρεπε να φάει η Σερβία τέσσερα γκολ στο ίδιο. Είδαμε, συμφωνείς ότι το παιχνίδι αυτό σε προειδέαζε, ναι, ότι θα δεις κάτι καλό, ναι, και όταν τελείωσε, και λες, τι έκατσε και το είδα. Κάτσε τώρα. Βγάζει το Μίτροβιτς, έχει Μίτροβιτς και Βλάχοβιτς. Άλλοι δύο κρεοπόλιδες, άλλη πόλη. Περίμενε, περίμενε. Τι μα μαζί. Περίμενε. Μπερδεύεσαι. Δεν μπορεί να παίζουν δύο μαζί. Μπερδεύεσαι. Δεν μπορεί να παίζουν δύο μαζί. Δεν διαφωνώ. Δύο κρεοπόλιδες, δύο περιπτεράδες μαζί. Να τελειώσω. Θα το μας τρελάνεις. Ο Μίτροβιτς, ναι, είναι ένα βαρύ σεντερφόρ. Γιατί ο Βλάχοβιτς είναι. Όχι. Πιο τελικάτο είναι. Τι είναι, λέει. Πιο τελικάτο. Τον είδα στον χώρο. Ρε, πιο τελικάτο. Έκανε άμυνα. Τον έχει δει την κυβέρνηση που παίζει. Έκανε ο. Γιατί παίζει μόνο του, δεν παίζει μπροστά. Τι παίζει. Τον έχει δει πώ παίζει. Πιο τελικά. Και έξω την ορική βγαίνει. Δυο. Ο Μίτροβιτς είναι καθαρά φορπέζι. Σταμάτα λίγο να μάθει. Να μάθω, αφού δεν του ξέρει. Ποιο δεν ξέρω. Σε ποια ομάδα παίζει ο Μίτροβιτς. Για πε μου. Άντε πάλι τα ίδια. Για σε κόλλησου, ρε κόκκινε. Είδα δυο γαϊδούρια εγώ. Αλήθεια. Και εγώ βλέπω ένα δίπλα. Δύο γαϊδούρια και τρεις κρεοπόλιδες, πέντε.
ναι. Και δυο αργούς χαφ 7. Ένα γρήγορο μπακ 8 που το βάζει με ένα από το πόδι, το κάνει αργό και αυτόν. Και ένα κακό Κώστης. Αυτή η ομάδα αμήνεται 15 μέτρα έξω από την περιοχή της για να φύγει με ταχύτητα που τίθεται στο χώρο, και τα 50 μέτρα ο Βλάχοβιτς, ο Μίτροβιτς, ο Ζήφκοβιτς με τα ανάποδο, ο Κώστης, ο Γκούντελιτς, ο Λούκιτς και ένα παλτό που είχαν τον Σάβιτς, άλλο παλτό δεκάρι εκεί. Ταχύτητα μηδέν. Και μετά, αφού έβαγε τον γκολ ο Κούρμπαγλάς της Σερβίας, μου βάζει τον Τάντιτς, βγάζει τον Ζήφκοβιτς, βγάζει τον άλλο τον μπακ, βάζει τον Μιλένοβιτς, βγάζει τον Κώστης, βάζει τον Ήλιτς και βάζει τον Γιώβιτς, δεύτερο φορ, και τραβάει τον Τάντιτς λίγο στην άκρη και τους διέλυσε μετά. Τους διέλυσε μετά. Γιατί να χάσω μία ώρα, ένα λεπτό. Πάνε η ακροματικότητες με τη Σερβία, να ξέρεις. Με αυτή την κουβέντα τώρα με τον Θέλεις πάει. Την καλύτερη ποδοσφαιρική ατάκα για τον εγκληματία προπονητή της Σερβίας. Για πες μας. Σοβαρά το ναι. Δεν το έχεις ακούσει πουθενά. Έχω λόγο που στο λέω. Ναι. Ο Μίτροβιτς είναι ένα βαρύ σεντερφόρ. Πού παίζει. Πού παίζει τι. Σαουδική Αραβία. Ναι, δεν το θυμάμαι να είναι παίζει. Στην Αλχιλάλ. Στην Αλχιλάλ παίζει. Ναι, Πέτρε στο Ίκοβιτς. Ένα παίκτη που παίζει σε μια χώρα με βάρβαρες καιρικές συνθήκες. Με επιβάρηση μεγαλύτερη των Άγγλων. Και τον έχει 90 λεπτά στην κορυφή. Αυτό θα σου πω μόνο. Πού να τον βάλει. Βάζει τον αλλαγή. Σε λίγα μέτρα τον έφερε. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Η καταπώνηση είναι πολύ μεγαλύτερη από τους Άγγλους που κάνουν 70 παιχνίδια. Αφού τώρα λόγω καιρικών συνθήκων. Αφού ο άλλος σου είπε ότι δεν παίζει ρόλο. Ρε, λόγω καιρικών συνθήκων. Παίζουν ρόλο ή όχι. Δεν ξέρω, δεν πήγα στη Σαουδική Αραβία. Πήγε ο Καρίδας και μου λέει δεν μπορεί να παίξει εκεί. Μάλιστα. Ο Καρίδας τα είπε αυτά. Εννοείται. Μάλιστα. Δεν είναι Ρονάλντο. Δεν, έπρεπε, Μήτρο, δεν είναι Ρονάλντο που κάνει προπόνηση και το πότε θα κοιμηθεί και το πώς θα φάει και η ζωή του είναι μόνο η μπάλα. Ρονάλντο ένας είναι. Λοιπόν, κλέβουν μηχανάκια από την παπάδα. Συμφωνείς με αυτό. Ρονάλντο φυσικά είναι ένας. Όχι, για το Μίτροβιτς. Δεν το παίρνει από εκεί. Εντάξει, το θυμόμουν που έπαιζε. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα που έπαιζε ο Μίτροβιτς. Λοιπόν, μαύρο Γιαμάχα. Κρύπτον Χ. Με μικρό κάθετο σχίσιμο. Αυτόματο είναι αυτό. Ναι. Α, το ξέρεις και αυτό, ε. Όλα τα ξέρεις. Μηχανάκι και κάτι. Τα ξέρεις. Με μικρό κάθετο σχίσιμο στη σέλα. Άκου τώρα. Μικρό κάθετο σχίσιμο στη σέλα. Αλλά αυτό δεν πρόκειται για τη σέλα. Λίγες γρατζουνιές λέει στο πίσω μέρος της εξάτμισης. Δηλαδή παρατημένο το είχε και ο ίδιος. Και χρυσές ζάντες. Ούτε στο κορδελιό δηλαδή να το είχε. Δηλαδή αυτό εδώ γύφτη. Αυτό έστειλε μήνυμα τώρα στο Ραπτόπουλο για να βρει το μηχανάκι. Και αυτό το διασύρει δημοσίω. Νίρο Κάπα 842, περιοχή Παπάφη, εκεί κοντά σε εμά. Νίκο Ρίζη. Πε ναι. Λέξη για να ξέρει. Κόρινθο. Κόρινθο. Ναι. Έτσι λένε του άκου τώρα. Αυτόματο μικρό κάθετο σκίσιμο στη σέλα, παρατημένο. Γρατζουνιέ στην εξάντληση, παρατημένο και το πέταξε χρυσέ άντε. Δηλαδή μόνο στο κορδελιό μπορεί να το βρει αυτό το μηχανάκι. Χρυσές ζάντες. Πολύ αισιόδοξη. Αν το... στο κορδελιό του κάνουν δόντια. Αφού είχε χρυσές ζάντες. Με ρώτησε ο φίλος. Ναι. Θα σου πω ποιος είναι μετά. Έχει λέει καμιά άκρη στους γύφτους, έχει ο κόκκινος, πας και το βρούμε. Λέω, θα το ρωτήσω και θα σου πω. Έχεις εκεί κάνα... Θανάσε, στείλε ναι. Μήνυμα σου ή ποτέ. Έστω τηλεφώνα. Σου στείλε κανένα κλεμμένο ποτέ πίσω ο Θανάσης. Όχι. Όχι. Ούτε πρόκειται να σου στείλει. Παρακάτω. Παρακάτω, πέδες, η μοναδική ένδειξη ότι ο προπονητής της Αγγλίας δεν κοιμάται στον πάγκο είναι ότι μασάει τσίχλα. Παναγιώτη, θα σου πω κάτι. Η μοναδική ελπίδα και η πιο βασική. Αυτό με τον Άρνολντ Χαφ που το είδε πάλι. Περίμενε. Να πάρει. Που το, τι έμπνευση. Να πάρει. Ναι, ναι. Το Euro η Αγγλία είναι για ένα λόγο. Ποιος δεν έχει πάει εκεί. Τι ποιος δεν έχει πάει. Αυτό που δεν πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο ποτέ. Πού δεν έχει πάει, δεν κατάλαβα. Στην Εθνική Αγγλία. Δεν έχει πάει. Ναι, ποιο. Ποιος. Ο Μαγκουάιερ. Ναι. Πώ θα πάει. Ρε φίλε, το μαρθήκαμε. Εδώ έπαιζε στη Μάντσεστερ. Παντού έπρεπε να παίζει. Αφού δεν έχει πάει, αυτό έχει ελπίδε η Αγγλία. Μάλιστα. Συμφωνεί. Ξέρω εγώ. Εντάξει. Με τον Άρνολντ Κόφτη, τι να σου πω. Ο χειρότερο παίκτη ήταν. Και κάτι άλλο. Το είπα και το πρωί. Πληρώνουμε ΔΕΗ. Από τα 100 ευρώ, τα 30 στην ΕΡΤ. 20 πόσα είναι. Πόσοι είναι. Ένα ποσοστό. 5 ευρώ, 9 ευρώ, κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτά τα πήρε τώρα ο Χαριστέας να πάει και να κάνει σχολιασμό και δεν μας είπε τίποτα να πούμε. Έλα, ο Άγγελος του Τιντάκη. Παράτα τον Χαριστέα, άστο. Άστο. Άντε ρε τώρα δεν τρέπεσαι, κομπλεξικέ. Τον Άγγελο κολλάς. Εσύ,
Κολλάω όποιον θέλω. Να κολλάς τον Νικολαίδη, το καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Ρε, ακούστε σε μια. Χαριστέας νιώθει. Τι να νιώθει. Ρε κόκκινε, μεθυσμένος είσαι. Εσύ. Λοιπόν, Χαριστέα, άσε τον τελεσχολιασμό για κανέναν άλλο προπονητή, κανέναν άλλο παίχτη. Άστον. Δεν το έχεις. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Δηλαδή, με συγχωρείς, πληρώνουμε την ΕΡΤ εμείς για να ακούμε παλέμαχους παίκτες να μην κάνουν καμιά ανάλυση. Εγώ τον πληρώνω την ΕΡΤ, δεν την πληρώνω. Ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε. Εκεί είναι για το σχολιασμό στη διάρκεια του αγώνα. Εκεί σχολιασμό την ΕΡΤ. Δεν μας παίρνει εμάς η ΕΡΤ να κάνουμε, να μας δώσει και κάνα φράγκο εκεί πέρα, να κάνουμε καμιά ανάλυση να πούμε. Έχεις πάρει πολλές κρατικές επιδοτήσεις. Ποιος θα πάρει. Εσύ πήρες καμία κρατική διαφήμιση μέχρι τώρα. Πότε. Γιατί να πάρεις τώρα. Και γιατί να μην πάρω στα γεράματα μία. Γεράς δηλαδή, ομολογείς. Αφού εμείς οι συμμαθητές μας πεθάνε. Ομολογείς τη γέρας. Στο ένα το σχολείο εμείς έχουν φύγει. Πού να φας τη γλώσσα σου κουρσούς. Λοιπόν, σήμερα. Ο Τζατζαράς στην ηλικία σου δεν ήταν. Ακριβώς. Δύο μήνες και ο μικρός. Δεν πεθαίνουν στην ηλικία μας. Αρχίζουν και πεθαίνουν. Άλλο λέγε. Φροντίζει να μαυρίσει την ψυχή. Γιατί είσαι την μαύρησα. Ότι πεθαίνουν οι φίλοι μας. Κάπου κάνει δύο γουίστον τώρα στο διάλειμμα πάλι. Θα κάνω. Χτύπα άλλα δύο γουίστον, μαλακά. Σήμερα έχει. Ναι. Ρουμανία-Ουκρανία. Πάνε δε στο εσύ αυτό. Φίλε, αυτό είναι το δώρο της ημέρας. Αχ, με το κουμάρι. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Εντάξει, αυτό παίζει ρόλο, ναι. Τι δεν παίζει ρόλο. Τι δίνεις. Διπλό. Ρουμανία, Ουκρανία διπλό. Γιατί διπλό. Το λόγο θα μου πεις. Πρώτον. Για πες μας. Καλύτερη ομάδα. Θα παίξουν τους Ουκρανούς επειδή είναι οι καημένοι πολεμιστές εκεί κτλ. Και δεύτερον αυτό. Τι μου λες. Εν ανάγκη να τις μπρόξει το γυαλό. Θα τις μπρόξει την Ουκρανία, ε. Τι μου λες. Θα τη λυπηθούν. Ποια Ρουμανία, ρε. Ποια Ρουμανία. Για πες μου ένα καλό παίκτη της Ρουμανίας. Σου πω 10 της Ουγγαρίας. Πες μου ένα καλό παίκτη της Ρουμανίας. Πώς? Ένα καλό. Χατζή είναι, ποιος είναι. Δεν θυμάμαι κανένα. Έχεις κανένα καλό εσύ. Σου λέω διπλό Ουκρανία. Μες. Τελειώσαμε. Πόσα φράγκα δίνει. 1,90. 1,90. Ναι. Κοντά άρα φράγκα. Την έχει φαβορή. Την ναι. Ουκρανία. Γιατί άσχημα. Δύο φορές τα λεφτά σου. Μάλιστα. Βάζεις 5.000 ευρώ και παίρνεις 9. Εντάξει, βάλτα. Θα στα δώσουν ή θα σε δώσουν με δώσεις. Θα στα δίνουν. Βέλγιο-Σλοβακία. Βέλγιο Σοβλακία να μετρητήσει. Όχι, όχι Σοβλακία, ρε. Σλοβακία. Σοβλακία, ρε. Έπατε κόλλησα από ένα σαραμίτιδα. Όχι, θα το σταρώμα και εσένα μαζί. Τι να σε κάνω. Λύθι. Πάμε. Λέγε. Απαγορεύεται να παίξετε άσου. Ο λόγο ποιο είναι. Το ότι. Πιστεύει κατα... η Σοβλακία, δηλαδή. Σλοβακία λέγεται. Την πιστεύει. Καταρχήν. Να βάλει γκολ ο Λουκάκου ένα γκολ. Να πετάξει σήμερα ο Λουκάκου ένα γκολ. Καταρχήν. Είναι που λένε για μένα ο Λουκάκου. Ποιο είναι, λέει. Που λένε. Το γουστάρω πάρα πολύ, μα... αλλά δεν έκανε την καριέρα που θα ήθελα. Εντάξει. Και αυτό φταίει. Και αυτό φταίει που δεν πήρε πρόπερση η Inter του Champions League. Με εκείνη την κεφαλιά που έχασε. Το Βέλγιο είναι δεξιά στην οθόνη. Αριστερά. Από προηγούμενο παιχνίδι είναι αυτό. Άρα παίζει με έναν, δεν παίζει με δύο. Ναι. Έχει συνήθω τον Λουκάκου και από πίσω έχει τον Ντεμπρόινε. Ντεμπρόινε έρχεται από πίσω. Άκω, ο Λουκάκου τόσα χρόνια που έπαιζε, έπαιζε 3-5-2. Για να συνοηθεί. Είχε δίπλα το άλλο, ναι. Ο προηγούμενος προπονητής. Ναι. Ο προηγούμενος προπονητής. Ναι. Που έχει πάει τώρα στην Εθνική Πορτογαλίας. Ναι. Άλλο είναι το θέμα. Ναι. Το Βέλγιο. Τι το βόλευε να παίζει, ρε, το Λουκάκου. Στο 3-5-2. Να έχει ένα κοντό δίπλα. Εσύ... Ένα κοντό περιφερειακό και να κάνει. Κάνε μέσα αυτό. Δίπλα παίζανε πάντα. Πάντα ήθελε δίπλα. Αφού δεν ξέρω. Αφού δεν ξέρω μπαλά, πώ το λέω. Πώ δεν ήξερε. Αφού δεν ξέρω μπαλά, πώ το λέω. Εγώ δεν ξέρω μπάσκι κάπου τι να κάνω. Του Χαριστέας δεν ξέρει να αναλύει, πάει τον πήραν εκεί. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, άκουλικο. Το Βέλγιο επί σειρά ετών ήταν νούμερο ένα στο ranking της παγκόσμιας κατάταξης. Τι θα πει ranking. Υπάρχει βαθμολογία των εθνικών ομάδων. Μάλιστα. Η οποία όμως δεν επηρεάζεται μόνο από τους τίτλους και την πορεία που κάνουν οι ομάδες. Παίζουν όλα μέσα. Και μάλιστα. Τα φιλικά και τα πάντα. Και γιατί δεν πήρε τότε αφού ήταν στο ranking. Παρόλα αυτά, ναι. Με τέτοιο υλικό και τέτοια φουρνιά δεν έχει πάρει τίποτα. Δεν μπορεί να το πάρει φέτος δηλαδή. Όχι. Γιατί όχι. Loser. Πώς είναι, λέει. Είναι loser. Μάλιστα. Η Αγγλία μπορεί να το πάρει. Δεν είναι loser. Μπορεί, αλλά είναι loser. Δεν είναι loser. Φυσικά μάλιστα. Και. Απλά σου λέω, οι Βέλγοι το έχουν κάνει χειρότερο. Ναι. Γιατί όποιον παίκτη ανέπαιρνε, έλεγε παίζει σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει. Μάλιστα. Συμφωνείς. Μάλιστα. Κι όμως δεν πήραν τίποτα. Και γιατί τον Άσο τον δεν το δίνεις εσύ στο. Τι άδωσε ρε 40 στον κόσμο. Τι δίνεις. Γκολ γκολ. Μάλιστα. Οι Σλοβάκοι έχουν καλή φουρνιά. Η σημερινή σου δηλαδή πρόταση ποια είναι. Γκολ γκολ σε αυτό εδώ 4 η ώρα. Θυπλώ την Ουκρανία και τι άλλο. Και το βράδυ ότι δω. Άκου να δεις. Επειδή. Τι να παίξω το βράδυ ρε θα το κάνω κιόλα. Live θα το παίξεις. Εγώ θέλω μια τριάδα να μου δώσει. Διάδα. Διάδα.
Ας τα μπακάλικα, ρε. Ας τα μπακάλικα. Δώσε μια τριάδα να πούμε. Τριάδα σου. Ξέρεις το βράδυ που ήταν η Γαλλία. Εγώ μαθαίνω την προηγούμενη εβδομάδα και τα γράφουν οι άλλοι. Ναι, για πες. Όχι ο ένας γρήπη. Όχι ο άλλο COVID, όχι ο άλλο ίο. Όχι ο άλλο τριγλυπτή. Να δω ποιο θα κατεβάσει. Εμπιστεύεσαι τον Δεσάμπ. Ποιον? Προπονητή αυτό. Μάλιστα. Να το δω πώ θα πάει. Όχι, είναι ο τενέ που θα σα φέρει σα ο. Ο Ράκλει θα ανέβει τη στεναχωρία. Αφού έλεγε δεν θα γίνει δουλειά. Έγινε πώς? Δουλειά. Έγινε δουλειά. Δεν έγινε. Εντάξει. Προπονητή ποιο θα φέρετε. Όποιον θέλει α πάρει τη μήνυα. Όχι, πάω να μα πει. Εσύ αμφέβαλε και τον deal. Έγινε. Έγινε. Διάλειμμα. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και γεμίζουμε τα ποτήρια μας με τη ρετσίνα 45 στροφές από την οποία Μιχάλη Γεωργιάδη. Μια νέα μοναδική ρετσίνα φτιαγμένη από κορυφαίες ποικιλίες που δημιούργησαν μια premium ετικέτα που μπορεί να συντροφεύσει με το φαγητό και να απογειώσει διάθεση παρέας. Η ρετσίνα αλλάζει επίπεδο, παίζει δυνατά στην ψυχή σου με τις 45 στροφές που ήρθαν για να προσφέρουν μια νέα και απολαυστική εμπειρία. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της εκπομπής που θα σχολιάζετε τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατούντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς, και όλα αυτά να τηλεφώνουν στο 18133 ή στο axa.gr. Μπράβο. Ξέρεις πόσο οικονομία κάνεις με τη θερμομόνωση? Και αν μάλιστα επιλέξεις το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm της Vitex, έχεις πολλαπλό κέρδος. Εξαιρετική αντοχή έως 70% εξονόμηση ενέργειας και μάλιστα με επιδότηση με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τρέξε τώρα στο Κοσμάγλου, τον ειδικό στο χρώμα, να σας πει λεπτομέρειες. Αφού κατασκευάσετε το Κοσμάγλου, θα βρείτε και στο κέντρο, και στο Φίνικα, και στον Έμβολο, αλλά και στον κόμβο της Ευκαρπίας. Ναι, δεν είναι κατά τη Ανεφάνη Ελευθεριάδη που μου στέλνει το μήνυμα να παίζει ο Άρνολντ Χαφ στη Λίβερπουλ. Δηλαδή, τι έγινε, Τερίμ, ο προπονητής είχε βάλει ο το. Κακόλας, ναι. Όχι. Άλλος. Κόκκινε, καλός και γενιά Μοσταρόβας, κύριος, σπουδαίος κιθαρίς και βατσάρα, καλά να είναι, αλλά όχι δημιουργικός διαχρονικό κομμάτι, 30 χρόνια δεν έχει βγάλει. Ρε φίλε, εμείς λέμε για τον άνθρωπο γενικότερα, οκ. Okay. Καλή παρουσία, εγώ το γνώρισα. Εξαιρετικός άνθρωπος είναι ο Σταρόβας. Ραπ σχολεία στον προπονητή της Ολλανδίας που κάλυπτε τη μύτη του, σκούπιζε τα χέρια του στα ρούχα και μετά έκλειφε τα δάχτυλά του. Αυτός είναι ο προπονητής, σωστός. Υπάρχει πιο σωστός. Αποκλείεται να το θυμάσαι. Το τη Γερμανία. Ο Λεύ. Εντάξει. Πιο βρωμιάρη είναι τη Ολλανδία. Μύριζε τα κακαλά του, ναι. Το άγχολα. Εντάξει. Άντε βρε μυρωδιά κόκκινε. Σταμάτα να μιλά για μπάλα και μίλα για κανένα κοκορέτσι μπαλαδόφατσα. Ναι, ρε φίλε. Δεν είναι μήνυμα αυτό τώρα το διαβάζει με σημερινή. Τα διαβάζω. Δεν είναι μήνυμα αυτό το. Με ταχύτητε δεν βρεζόν κόκκινε. Πώ θα στέλνει μήνυμα αν δεν κάναμε λάθο. Βέβαια. Ή να μην κάνει σαρδάμ και στο μηχανάκι. Αν δεν κάναμε λάθο. Το βγάλε το μηχανάκι αυτόματο. Άσε τώρα πάει στα διάλογα. Τα καινούργια μηχανάκια. Λέει τα μηχανάκια. Τα εσύ είχες μια Vespa 50 ετών. Την κόσα. Πιάτζιο. Μια πιάτζιο. Μετά ήταν το ταϊφούνικα. Άσε κόκκινη ξέσα από μηχανάκια. Άσε. Για να αποκαλεί σοβλακία τη Σλοβακία, μάλλον πεινάει. Βέβαια, όχι μόνο τα σουβλάκια, αλλά και τη σαλάτα τρώει με τα χέρια. Δεν τον έχετε πει ότι έχουν βρεθεί τα πυρούνια και τα μαχαίρια. Ποιο μιλάει? Ο Δαράκης, κάπου σε είδε. Ζαχάρο είναι μια γκόμενα ο Δαράκης. 1/4. Σε 3 λεπτά τη πήραμε το τηλέφωνο τη γκόμενα για το Δαράκη. Εσύ. Άσε με τώρα το Δαράκη. Και τώρα. Τι, πενέδος. Μια ώρα μιλούσε με την γκόμενα. Μυρ. Άσε με ρε Δαράκη, του λέω. Είχα και την Τζέννη μαζί. Λέω, άσε Τζέννη, σκουντάω το πόδι από κάτω. Θα τη το πάρω εγώ το τηλέφωνο. Α, το φέρω. Το πήρε. Δεν το πήρα. Έγανε τίποτα. Για μένα, εγώ τι δει, αυτό μένει κάτι. Καλή γκόμενα. Καλή. Ηλικία. Τριαντάρα. 30. Με το Δαράκι ό,τι πρέπει. Wow. Λέω, είναι πλοίαρχο, είναι λέω στο ναυτικό, είναι πολέμαρχο. Τι είπα, παραμύθια την είπα. Το πίστεψε η άλλη. Είναι πολέμαρχο, λέω Δαράκι. Ρε φίλε, ναι. Προκειμένου να ρίξει στον έρωτα και στον πόλεμο, όλα επιτρέπονται. Βέβαια. Δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Προχώρα το λίγο. Ναι. Ναι, παιδιά, έχετε δίκιο. Παπί με ταχύτητε. Εντάξει. Βάτε. Δεν ξέρεις. Έκανα λάθος ρε φίλε. Το πρώτο ή το τελευταίο είναι.
Τι γίνεται κάθε μέρα, δεν το λες. Πες ότι είναι κάθε μέρα. Εντάξει. Θα κερδίσει. Να σου πω κάτι. Εσένα σε τρώει. Ο λόγος η εξυπνάδα. Όχι, όχι. Θες να κάνεις ό,τι ξέρεις. Όχι, όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν δεν είσαι κλαπή, αν κάναμε δηλαδή χουλιαμά για μηχανάκια, να με περνούσαν πριονοκορδέλα και τώρα με πειράζει γιατί. Αυτός που το έχασε πονάει. Που το κλέψανε. Τι πονάει, καταλυλημένο το έχει. Σέλα στραβή, σκισμένο το πέτο, η εξάτμιση ραγισμένη. Πρέπει να το κάτι ζάντες λέει χρυσαφή. Πρέπει να το βρουν. Καταρχήν, για δες το. Απ' τη μάνα του είναι χρυσαφή. Τι απ' τη μάνα του. Απ' τη μάνα του. Ποια μάνα του. Είναι γύφτικο από τη μάνα του. Χρυσαφή. Η γυφτιά σε όλο το μεγαλείο. Εσύ. Δοζουάν από την Τούμπα. Λοιπόν. Τελειώσαμε τα ποδοσφαιρικά. Φτάνει ρε κόκκινη και πολλά είπαμε. Λύσε μου δύο απορίες. Να σου λύσω δύο. Πριν λίγες μέρες. Μάλιστα. Δεν είπες κουβέντα. Για ποιο πράγμα. Πασχαλάκης και κάτσε. Ναι. Πήγανε στο Άγιο Όρος. Ωραία. Κάτσε. Τι έχεις να πεις. Και οι δύο φίλοι σου είναι. Ναι, τι να πω δηλαδή, ότι τι. Ότι είναι εφελή που πήγα στο Άγιον Όρος. Εφελή είναι. Γιατί είναι εφελή. Εφελή είναι, τι να κάνω στο Άγιον Όρος. Έχουν μια φυσιολογική ζωή και οι δύο. Φυσιολογική ζωή δεν έχουν, όχι. Είναι καλοί αθλητές και οι δύο. Είναι, ναι. Δεν θεωρώ φυσιολογικό να τραβάει κάποιος ένα βουνό πέντε μέρες μόνο του, με άντρες μόνο να μην είναι γυναίκες. Δεν σε προβληματίζει λίγο. Με προβληματίζει ότι κάποιο πρόβλημα θα έχουν. Το ότι πάνε εκεί. Θα έχουν προβλήματα, θα έχουν πρόβλημα. Υπάρχει άνθρωπος χωρίς προβλήματα. Όλοι έχουμε. Και έχεις πρόβλημα να πας στο Άγιον Όρος να κάτσεις 5 μέρες, 6. Δεν το θεωρώ φυσιολογικό. Ρε φίλε, μόνο που θα ζήσεις κάτι διαφορετικό. Τι να ζήσω δηλαδή. Θα πας να ζήσεις την απόλυτη ηρεμία. Πάω στην επανομή κάθομαι 3 μέρες και πάω εκεί ψηλά. Την δρόμο επανομή την έχει κάνει τώρα στην επανομή. Πάω κάθομαι 3 μέρες στην επανομή. Άμα θέλω ησυχία. Πρέπει να δω τον άλλον εκεί πέρα να ξυπνάει από τα χαράμενα και να τρώει φασόλια, ρε. Ποιο είπε ο τρόπο. Άσε με ρε κόκκινε που θα πάω στο Άγιον Όρος, δηλαδή. Δεν πάω στην Επανομούλα μου να πάω να φάω σύψαρο ταβέρα, να τραβήξω δύο μπάνια να πάω να βρω να κοιμηθώ εκεί πέρα. Τι μα λε τώρα στο Άγιον Όρος. Δεν είναι φυσιολογική και οι δύο. Είναι για δέσιμο. Για δέσιμο είναι, τι. 35 ετών να πάει στο Άγιον Όρος. Τι είναι, νορμάλ. Ο σπαλιάρα τι είναι, νορμάλ. Μια χαρά είναι ο σπαλιάρα. Μια χαρά είναι. Το ξέρει ότι μένει με μία συμβία εδώ και αρκετούς μήνες και κινδυνεύει να κάνει το μοιραίο έγκλημα. Ρε κόκκινε, 49 χρονών είναι ο σπαλιάρας. Πριν κάνα μήνα το ξέρεις. Πήρε τα πεάκουδο. Άκουδο. 27. Τι θα πάρει ο σπαλιάρας. Μπράβο του, παιδαράς είναι. Τι δεν θα πάρει, τη σωσότη συμμαθήτριά μου θα πάρει. Ο σπαλιάρας. Μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις. Ούτε εγώ την παίρνω. Πώς γίνεται με το που είπατε να κάνετε δουλειά μαζί. Ναι. Έδεσε το παιδί, βρήκε γυναίκα. Βαρέθηκε, μου το είπε. Τι βαρέθηκε. Έχει πάει με 5.000 γυναίκες, πώς να πάει. Βαρέθηκε, το βαριέσαι κι αυτό. Γιατί να μην κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Εκεί έτσι θα πάρει το πρωτάθλημα, δηλαδή τι θα πάρει πριν. Μπορεί να πάρει, ξέρω κι εγώ. Εντάξει, βαρέθηκε, άραξε να πούμε. Εντάξει. Μπορεί να θέλει κανένα παιδάκι. Κάτσε να βγάλουμε κανένα γκόσυπ τώρα. Και τον χτύπησε το βιολογικό ρόλο μέσα του να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδί. Κόκκινε μόνο που μου έδωσε εκείνο το σκεύασμα. Για να δουλεύει το. Να δουλεύει το ρολόι καλύτερα. Κάποια πτώση θα είπα. Αν κάνει, λέει, το πήρα. Το βράδυ ο Βλάκας δεν ήξερε ότι. Και δεν έφερε. Όχι ρε. Τέτοιο μόνο φαγάκι. Όχι ρε, δεν ήξερα τι είναι. Λέει, για την προπόνηση. Εγώ δεν το χρειάζομαι. Για την προπόνηση λέει και τα λοιπά. Κάνε. Το παίρνω εγώ το απόγευμα το βράδυ ο Βλάκας. Βλάκας. Και βλέπει έπαρση σημαίας. Και άρχισε να κάνει τους γύρους στο τετράγωνο. Μην γελάς ρε Βλάκα, μην γελάς. Έπαρση σημαίας ο Βρωμόγενος. Εντάξει, 49 είναι. Εντάξει. Κάποια στιγμή έρχεται και η κάμψης. Παρακάτω. Και υπάρχει, ξέρεις, όλοι ασχολούνται με τον ποινικολόγο. Ποιο ποινικολόγο, γιατί δεν λένε το όνομά του. Τον κύριο Λίτρα. Τι έκανε ο Λίτρα. Από ότι ο ίδιος είπε ότι δεν έχει, ότι έχει προβλήματα, ναι. Και κατηγορείται για ξυλοδαρμό κατά της. Ο πρώτος είναι που δέρνει τη γυναίκα του ή ο τελευταίος. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Και είναι πλημέλημα αυτά, ενώ εγώ. Λέω, ναι. Όλοι, ναι. Ασχολούνται με αυτό. Ναι. Εγώ θα ασχοληθώ με κάτι άλλο. Για πες μου, εγώ θα ασχοληθώ γενικότερα. Το θεωρώ πολύ πιο σοβαρό. Ναι. Συνελήφθη στη Χαλκιδική 90χρονος. Ξέρω, τα άμαθα με τον 90, με την 11χρονη. Για μία 11χρονη. Ναι. Πήρα τηλέφωνο έναν δικηγόρο. Εσύ. Ναι. Μάλιστα.
Δεν και... το κάνουν τίποτα το 90. Και λέω τι ισχύει, μου λέει δεν μπορώ να το κάνω τίποτα. Τίποτα δεν μπορώ να το κάνω. Λέω δηλαδή. Τώρα δεν μπορώ να πω τι μπορώ να το κάνω, αλλά. Με άλλο. Ναι, εντάξει. Λέω ρε φίλε, δηλαδή καμιά φορά βλέπεις ότι υπάρχουν και κάποια κενά. Γιατί λες 90χρονος τι μπορεί να κάνει. Να που έκανε. Να που έκανε. Και δεν έκανε να πεις ότι πήγε μια 30, μια 40, κάτι. Με ένα μικρό παιδάκι. Ναι. Επειδή έχουμε φάει πολλές καταγγελίες σε αυτό το ραδιόφωνο εξαιτίας μου σε τέτοιου είδους θέματα, θα μου επιτρέψεις αυτό το πράγμα να το πω σε άλλο κομμάτι της εργασίας μου. Δεν σε έγινε άλλο... εκ του πονηρού. Άκου να δεις. Επειδή πια δεν θέλω να. Αυτό το πράγμα θα το πω σε άλλο μέσο μου, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να μπλέξω με. Γιατί στο τέλος βρίσκω τον πελά μου. Να στις αίρες, να ο ένας, να ο άλλος, δεν χρειάζεται. Κάτι κάνεις λάθος. Ναι, είδες λοιπόν. Ας τα λέω εκεί που πρέπει, δεν χρειάζεται να τα λέω τα. Έχουμε ανταπόκριση από Αθήνα για τι έγινε με την κοπέλα. Ναι. Η κοπέλα, μόλις πήγε στο σπίτι, κλειδώθηκε στο δωμάτιο και δεν μιλούσε σε άνθρωπο. Πρώτη φορά της λέει άντρας για ζώδια και αυτή δεν είχε ιδέα. Στο μεταξύ, όση ώρα της μιλούσε, αυτός έδωσε το γύρο με τα χέρια. Άντε τώρα να την πείσεις ότι αυτός ο άνθρωπος διαφημίζει εστιατόρια. Είδες που δεν αλλάζω τους τρόπους μου για τίποτα. Γιώργο, ναι. Αν τον δεις να διαφημίζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τι θα πεις? Α, όχι, όχι. Ιδεολογικός. Θα σου πω. Εμένα κοίτα με στα μάτια λίγο. Δύο πράγματα δεν θα διαφημίσω. Ηλεκτρονικά αυτοκίνητα. Πώς τα λέμε? Ηλεκτρικά. Ρε. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μια εταιρεία τηλεφωνίας. Συγκεκριμένη. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Ναι, χτύπα το. Έρχεται, εδώ χορηγό στην Ευρώπη. Ναι, γιατί. Μια εταιρεία με ηλεκτρικά. Γιατί, λέω ότι έρχεται. Γιατί λέω εγώ καμιά. Και απαιτεί. Προσφορώ καμιά. Απαιτεί τη συμμετοχή σου. Ναι. Τι θα κάνεις? Συγγνώμη, τι απαιτεί τη συμμετοχή μου? Τη συμμετοχή σου. Έξτρα χρήματα. Εντάξει, θα πάρεις και έξτρα. Αν πάρω έξτρα χρήματα. Τι θα κάνεις? Πολλά θα το πω. Εντάξει. Άρα όλα έχουν την τιμή τους. Φυσικά. Α, μπράβο. Γι' αυτό μη κελάει ιδέας πολύ. Εντάξει. Πάμε στον κόσμο. Είμαι ιδεολογικά αντίθετος με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή η πρακτικότητά τους, όχι ότι είναι κακά αυτοκίνητα. Η πρακτικότητά τους δεν μ' αρέσει. Να δώσω τόσα χιλιάρικα να πάρω αυτοκίνητο πόλης. Κρατάω το ματίζει τη Τζέννης να πούμε και το πάω βόλτα. Άσε ρε φίλε τώρα. Θα δώσω εγώ 50 χιλιάρικα και 40 και 35 και 38 χιλιάρικα για να πάρω αυτοκίνητο με αυτονομία. Μαζί σου θα τα πάρεις. Τι θα τα κάνεις. Μαζί σου. Αν έχω ρε 40 χιλιάρικα στην άκρη για αυτοκίνητο ηλεκτρικό θα πάρω. Πρέπει να είμαι ανόητος. Θα αλλάξεις γνώμη. Θα αλλάξω γνώμη μόνον. Καταρχήν πάνω από 150 δεν τρέχουν. Θα αλλάξεις γνώμη. Θες να το κουβεντιάσουμε? Θα αλλάξει. Όχι. Πάει πάνω από 160. Θα αλλάξει το. Πάνε από 160 πάει. Δεν πάει. Ωραία, δεν μου λες. Ναι. Τι να το κάνω εγώ. Ωραία. 160, το πιάνει για άπαξ. 165 έτρεχε. Το αυτοκίνητο στην Αθήνα που κάει και το έμαθε τίποτα. Που κοντά ήμουν. Κοντά ήμουν. Πόσο κάνει το αυτοκίνητο, ξέρεις? Ξέρω, 2 εκατομμύρια, 1,5. 3 εκατομμύρια. Ωραία, ναι. Ρε φίλε, ξέρω πόσα χιλιόμετρα και πάνω. Πόσα. 200. Ναι. Και λοιπόν. Πού θες να καταλήξω? Ότι αυτός έχει δώσει ένα ποσό που μπορεί να μην το δούμε ποτέ ούτε εμείς τα παιδιά μας. Και δεν τον κλαίω. Αυτός έχει λεφτά. Προγερός δεν ήταν. Να είναι γερός, και να πάει δεν άλλο. Το χάρηκε. Δηλαδή τι σημαίνει ότι το αυτοκίνητο αυτό που κάηκε δεν είναι καλό? Τι είναι? Για τα λεφτά δεν είναι καλό. Γιατί να καεί το αυτοκίνητο? Δηλαδή υπάρχει πάντα το λάθος που μπορεί να γίνει. Άλλο λέω ρε κόκκινε. Μπορεί να καεί και οτιδήποτε άλλο λέω. Πάω Θεσσαλονίκη Αθήνα με ηλεκτρικό, ναι, αυτοκίνητο. Μπορώ να τρέξω πάνω από 160. Τελική ταχύτητα. Με σημερινά δεδομένα όχι. Άρα εγώ, άμα βρω μια ευθεία και ξέρω ότι οι μπάτσοι δεν βαράνε εκεί τις αυτές, δεν μπορώ να πιάσω 200-210. Πάει αυτό. Δεύτερον, μπορώ να βάλω, θα κάνω 520 χιλιόμετρα με ένα ρεζερβουάρ. Όχι. Υπάρχουν πλέον ταχυφορτιστές που μπορεί να την κάνεις διαδρομή νορμάλ. Τι θα πει ταχυφορτιστές, δηλαδή? Μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, μέχρι πριν από λίγο καιρό. Εξήγησε τον κόσμο. Κάνουν 40 λεπτά. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν πλέον σημεία φόρτιση που κάνει και 20 λεπτά. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ θα έχω ένα αυτοκίνητο 40.000 ευρώ που δεν θα με πάει στην Αθήνα με μόνο κοπανιά. 50.000. Αλλά πρέπει. Ορίστε. 50.000. Ναι. Στάσει, δεν κάνει να πας προς νερού σου. Όχι. Κάνω προς νερού μου πριν, κάνω προς κακού μου πριν, τρώω το μου πριν. Εγώ δεν κάνω. Άλλοι κάνουν. Εγώ δεν κάνω. Και επειδή εσύ είσαι παράξενο. Πήρα ένα αμάξι χθες με 100 άλογα, ένα Citroën. Ναι, με 100 άλογα πετρέλαιο και αν δεν είχαν. Από Θεσσαλονίκη μέχρι Λιτόχωρο 30 έργα να κάνουν στο δρόμο να πας με 10 χιλιόμετρα, θα το έκανα σε 4 ώρες.
Ωραία. Που δεν είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Με 100 άλογα. Που έχει 20.000 αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο να δώσω 40 και 50. Αυτό σε εξηγώ. Γιατί υπάρχουν άλλα βαντάζ. Ποια είναι τα βαντάζ. Να ακούσω. Τα βαντάζ ποια είναι. Θα σου πω. Για πες μου. Παίρνεις ένα αυτοκίνητο για την πόλη. Πώς. Παίρνεις ένα ηλεκτρικό για την πόλη. Λέω εγώ. Πόσο κάνει. 40.000 ευρώ. Δεν παίρνω το ματής. Να τελειώσω. Τι να το κάνω εμείς στην πόλη. Δηλαδή να πάω μέχρι τον Φαρσαλινό. Να πάρω 40.000 ευρώ. Να τελειώσω. Πρέπει να είμαι παλαβός. Να τελειώσω. Τελείωσε, ναι. Δεν έχεις το άγχος του καυσίμου. Τι θα πει αυτό. Δηλαδή, σου λέει 350 χιλιόμετρα αυτονομία. Μάλιστα. Εσύ γυρνάς όλη την πόλη. Ναι. Κάνεις όλες τις δουλειές σου. Βγαίνεις, πας σε παρομή. Γυρνάς ναι. εδώ. Ναι. Και όταν γυρίσεις πίσω, πάλι 350 χιλιόμετρα αυτονομία έχει. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να φορτίσεις. Το ξέρεις αυτό. Και τι είναι αυτό δηλαδή. Το ξέρεις αυτό. Τι είναι, μπαταρία να το φορτίσεις. Έχουν αυτόματο σύστημα επαναφόρτισης. Μάλιστα. Πρώτο. Ναι. Λοιπόν. Δηλαδή υπάρχει μια σειρά πραγμάτων τα οποία είναι, αναδεικνύουν και την καινούργια τεχνολογία. Δεν τη θέλω. Και διευκολύνουν. Άλλο καπέλο αυτό. Άλλο δεν είναι καλό κάτι. Δεν μ' αρέσει. Και άλλο δεν το στην θέλω. Στην πρακτικότητά μου δεν με βολεύει. Ναι, ρε φίλε. Άλλο αυτό ναι. που λες. Και άλλο θυμάσαι όταν πήγαμε για φαγητό ότι μας έλεγε ο Κάρολος. Τι μας έλεγε ο Κάρολος. Για το καινούργιο του αυτοκίνητο, το ηλεκτρικό πλοίο. Γιατί ο Κάρολος νορμάλ είναι. Ρε, τι είναι κανένας χαζός είναι. Σε αυτό το κομμάτι χαζός είναι, τι είναι. Ρε φίλε, ο άνθρωπος αυτός είχε ό,τι σούπερ κάρ μπορεί να φανταστείς. Ναι. Εντάξει. Ξέρεις πολύ καλά ότι είναι νορμάλ άνθρωπος, δεν είναι. Νορμάλ δεν το λες και πολύ. Είναι. Κάνει παρέα μαζί μας και ακούει την εκπομπή μας. Νορμάλ δεν είναι. Παρακάτω. Συνεχίζω εγώ σου αντικρούω ό,τι λες. Με επιχειρήματα. Παρακάτω. Λέγει. Ναι. Και πήρε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και σου λέει ότι είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί έχει κανένα όφελος. Μάλιστα. Γιατί να σου λέει ότι είναι καλό. Αν μου το χαρίσει, θα το δώσω πίσω. Ναι. Άντε, βόγκα εσύ. Θα πάω εγώ μέχρι την Αθήνα να καθίσω μισή ώρα όρθιος στον αποδάρι να φορτιστεί το αυτοκίνητο. Και να με περνάνε τα ασκόνα και τα καντέτ που τρέχουν με 170 και εγώ πηγαίνω με 160. Πάνε στα άλλα θέματα, ρε. Πάνε στα άλλα θέματα. Άντε. Θα σε φέρω ηλεκτρικό και θα αλλάξει τον. Ρε κόκκινε, ξέρεις το χαρακτήρα μου. Δεν, άμα πω όχι, όχι, τελείωσε. Το ξέρω το χαρακτήρα σου. Άλλο αυτό. Επειδή το ξέρω, θα το γυρίσεις. Κρατήστε την εκπομπή 17 του Ιούνιου. Καταρχήν, Γρηγόριο, όποιος έδωσε το 1,5 εκατομμύριο για σούπερ καρ, γιατί το έκανε, όχι τα διπλά που είπες, και έδωσε και μεικτή ασφάλεια, καλά να πάθει. Εντάξει, μην χαιρεόμαστε. Φίλε, μην είμαστε χαιρεγαγοί τώρα. Αυτό είναι χαιρεγαγία. Δεύτερον, σίγουρα αυτός ο οποίος έδωσε ένα τέτοιο χρήμα, τέτοιο ποσό για να πάρει. Το πήγε σε μια έκθεση ο άνθρωπος, δεν πήγε να το. Όχι, ναι. Δεν έχει θέμα, δηλαδή το κάνει την πλάκα του. Και να σου πω κάτι, από το να τα έχει σε σεντούκι, καλά κάνει και το πήρε. Ναι. Θα το απολαύσει. Αυτό τον ευχαριστεί αυτό. Και τι έγινε. Μη κολλάς. Άλλο έγινε τίποτα σημαντικό. Μη με λες για βιασμούς, μη με λες για τέτοια πράγματα, γιατί δεν θέλω να ξεφύγω. Άκου. Μη με λες. Τα λέω αλλού. Δεν έχω άποψη για αυτά τα θέματα στο ραδιόφωνο μας. Αλλού όπου θέλετε. Φίλε, αυτά τα κάνω υποδείξεις, επειδή υπάρχουν κάποιοι κανόνες που δεν τους γνωρίζεις. Αλλού. Κάτι λέει. Ναι, να ξέρουμε όμως. Ο κύριος Παλιάρας πρέπει να ουρήκε λίγο, λέει, πολύ πήδηξε. Φίλε, μην αμφιβάλλεις για μερικούς ανθρώπους. Κόκκινε, εσύ είσαι χειρότερος από το ραπ που δεν πιστεύει. Εσύ λες ότι πήγες και σε σχολή στο όρος, αλλά αυτά που λες όπως για τους Παλιάρα δεν συνάδουν. Είπα ποτέ ότι είμαι καλός χριστιανός. Ή τότε τι πήγες στο όρος να κάνεις. Είπα ποτέ ότι είμαι καλός. Γιατί πήγες. Είπα ποτέ ότι. Είσαι καλός ή δεν είσαι. Είπα ποτέ ότι είμαι καλός χριστιανός. Άρεσε σαν και εμένα αυτό λέω. Χειρότερος. Ή τότε τι μας. Ο χειρότερος όλων. Λοιπόν. Έκανε διαφήμιση να πούμε. Τι μας το όρος. Σου λέω στο όρος εγώ θα πάω. Εγώ έκανα. Άμα κάνω δουλειά. Ναι. Okay, γιατί αυτό που λέει τώρα είναι. Αν πέσει χορηγία. Είναι άσχετο. Χορηγία σκήτης, πώς λέγεται. Προσπάθησα ποτέ να πείσω κανένα να γίνει χριστιανός. Λοιπόν. Είπα ποτέ ότι είμαι καλός. Θα χάσουμε το χρόνο. Διαφήμισα τη ζωή λες, μου. Λες πάει στο όρος ο Πασχαλάκης. Κάπα το κολλήσω εγώ γιατί πάει στο όρος. Εμένα με πληρώνει, δεν πάω. Την ηρεμία μου μπορώ να τη βρω κι αλλού. Πάντως η ωραιότερη στιγμή του Μουντιάλ του Euro μέχρι τώρα είναι μία. Ποια είναι? Αυτή. Τι είναι αυτή? Αυτή η μορφή. Κρίστιαν Έριξεν. Τι έκανε? Έβαλε το γκολ της Δανίας. Ναι. Και ακριβώς πριν από 4 χρόνια. Ακριβώς πριν από 4 χρόνια είχε πάθει την ανακοπή. Α, το παλικάρι που με τώρα πει δυνατή. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν τολμούσε κάποιος να σκεφτεί ότι αυτό το παιδί θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Είδες με τα λεφτά τι γίνεται.
Γιατί η επιστήμη, ρε φίλε. Μην το λες. Μην απογοητεύεις κόσμο. Γιατί. Γιατί μπορεί δεν... να το κάνει αυτός που μας ακούει τώρα που παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω. Επειδή δεν ξέρω. Δεν μπορεί να το κάνει. Στην Ελλάδα κιόλας. Μπορεί να πεθάνει από αυτό. Ρε Κώστα. Σκολικοειδίτητα. Εσύ γνωρίζεις πόσο κοστίζει μια εγχείρηση βατόδοτη. Πώς... Εγώ δεν ξέρω. Μάλιστα. Μπορεί να μην είναι τόσο απαγορευτικό το νούμερο. Το θέμα ποιο είναι. Ότι ο αθλητής, ο ψυχισμός του, τα θέλω του και φυσικά η επιστήμη τον βοήθησαν να το χαιρόμαστε και σήμερα. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Διαφωνείς? Το φαντάζεσαι ασθενή στην Ελλάδα αυτό να δω? Αυτό λέω εγώ. Ρε τη γουρσουζιά που το δεν. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Το φαντάζεσαι αυτό. Δεν αντέχει το γουρσουζιά. Το φαντάζεσαι αυτό να το πάθει. Τέτοιο γουρσουζιά λέμε. Άγρια αγοράκι μου που θα παντρευτεί στην κόρη, τι πεθαρό θα κάνει. Δεν μου λες, μια χαρά θα περάσει. Δεν μου λες, πού τον είχε τον απειδηνωτή όταν έπαθε το. Τον απειδηνωτή τον είχαν. Το team της... Όταν έπαθε το έφραγμα, πού ήταν? Στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Αν το πάθαινε αλλού, δεν ζούσε. Αυτό δεν ξέρω. Ναι. Πού να ζήσει. Είναι αυτό που λέω εγώ. Το καντιλάκι του είχε λάδι ακόμα. Είχε λάδι. Εξήγηση δεν υπάρχει. Είχε λάδι. Απλά σου λέω το χαίρεσαι γιατί βλέπεις ότι παίζει. Αυτό. Εντάξει. Και σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Στο υψηλότερο. Και θέλω να μου βρεις φωτογραφία του γιου του Γιαμάλ. Του γιου του. Του Γιαμάλ. Και τι είμαι εγώ. Άμα βρεις. Στο γένεση. Αν μου βρεις πουθενά. Ναι. Το παιδί του Γιαμάλ. Καλά, δεν το ξέρεις ότι ο Γιαμάλ έκανε παιδί στα 13. Χαζό είναι. Τι να πω εγώ τώρα. Με το χαζό τώρα θα βγάλω άκρη. Πάμε σε διάλειμμα. Ο χαζό είπε το χαζό, χαζό. Τι περιγράφω. Επιστρέψαμε και ανοίγουμε ένα μέσο στο 2310-390 γενετικά σα. 955 και να το μήνυμα στο 54045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματο. Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μα ακούτε. Εδώ κάνεις λάθος, 1,5 εκατομμύριο δεν το ρίχνεις σε 4 ρόδες που είναι στο δρόμο. Να πέσει μια δαλίγα, να σου το κάνει λυφή να καεί. Άμα έχεις 200 στην άκρη. Με πρόλαβε ο Κωστής. Ρε φίλε. Γιατί να μην δώσω 1,5 ρε, να πάρω αυτοκίνητο. Όταν κάποιος έχει και δεν τα χαίρεται, με αυτό το δεν πρόβλημα αφήνει. Δεν είναι, φίλε, αν δώσεις 1,5 εκατομμύριο και πάρεις αυτοκίνητο και έχεις 250 εκατομμύρια στην άκρη. Το πρόβλημα είναι να μην έχεις σπίτι, να είσαι στο ενίκιο ή να έχεις 800 ευρώ το μήνα και να πάρεις 30.000 και αμάξι να κάνεις τον κόμενο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάτσε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό, φίλε, όχι το άλλο. Καταρχήν, η πιο αμφιλεγόμενη προσωπικότητα όλη τη φιλίου. Άντε, μπράβο. Ο Έλον Μάσκ. Ναι. Και ίσως ο πλουσιότερος άνθρωπος. Δεν έχει κανένα κίνητο, κανένα αυτοκίνητο, τίποτα. Μπαίνει στους χώρους εργασίας του. Είναι ιδιόρυθμος. Τι έκανε. Το θέμα είναι, τα χαίρεται. Αν δεν τα χαίρεται, τι να πω. Τι να πάρει, ρε, εξοχικό. Να έχει να το κάνει με τη φρέζα, δύο στρέμματα, πιαστεί η μέση του. Τι να πάρει, σκάφος. Να πρέπει να το λαδώνει, να το φτιάχνει, να το ράνει, να το βάφει κάθε χρόνο. Κορόιδο είναι. Άμα τα κορόιδο δεν θα έχει τόσα λεφτά. Μόνο κορόιδο. Το φελό, τον κάθε φελό, παίρνει σκάφος. Τι να το κάνει με το σκάφος. Σκάφος πάει, πληρώνει. Να αγοράσει σκάφος. Είσαι άσχετος. Εγώ είμαι άσχετος. Είσαι άσχετος. Για πες μας, που είσαι σχετικός τώρα. Φίλε. Για πες μας. Είσαι τώρα έξω. Είμαι έξω. Και βλέπεις το μωρό απέναντι. Το μωρό. Έχεις το δαράκι στο τιμόνι, ναι, του σκάφους. Ναι. Με όλο το πλήρωμα. Μάλιστα. Και λες, να σε πάω μια βόλτα με το σκάφο. Για πες μου, πώς θα αρνηθούν. Θες τώρα μια αλήθεια. Πώς θα αρνηθούν. Ακού, ακού. Όχι αυτό. Πώς θα αρνηθούν. Θες μια αλήθεια. Πώς θα αρνηθούν. Δεν αφήνεις. Δεν έχει, γίνει, έχει γίνει πολύ φθηνό το. Εννοείται. Τελειώσαμε. Πόσες θα αρνηθούν, δεν απαντήσω. Ρε τα αγόρι μου, δεν χρειάζεται ρε, να έχεις σκάφος. Έχει γίνει πολύ φθηνό σου. Πάμε παρακάτω. Άτε, τελείωνε. Λοιπόν, παρακαλώ όσους ξέρουν πληροφορίες για το παιδί του Γιαμάλ να πάρουν τηλέφωνο για να μας πείτε. Καλησπέρα. Δεν ξέρεις ότι ο Γιαμάλ έχει παιδί 2 ετών. Άντε πάλι τα ίδια. Το λες μόνος ή το είπε κάποιος? Το ξέρω εγώ. Από πού? Τι σε νοιάζεσαι. Μαζί σου το έκανε. Καλησπέρα, ρε. Πάμε. Όσο για τον ποινικολόγο, τον κύριο Λίτρα. Κλείστον. Δεν θέλω άλλο ραδιοτηλεοπτικό. Όσο κάθεται η γυναίκα μαζί του, μπορεί να αθωωθεί ο Λίτρα και να ζητάει από το Μετρόπολη μετά Λίτρα. Δεν με νοιάζει τι έκανε ο Λίτρα. Στο δικό μου το παιδί μην κάνει τίποτα ο Λίτρα και στα άλλα δεν με νοιάζει. Πάμε παρακάτω. Δεν με βάλει φυλακή τώρα για το Λίτρα. Δεν έκανε σε παιδί. Πάμε παρακάτω, ρε τα αγόρι μου. Καλησπέρα. Τώρα. Κάτσω εγώ να μπλέξω τώρα για το Λίτρα επειδή έδινε την κόμενα. Πάμε παρακάτω, έλα φίλε, ναι. Ναι. Δεν θέλω. Καλησπέρα. Να λέτε κοινωνικά. Από εδώ και πέρα μέχρι να πεθάνω όσο με έχουν εδώ, κοινωνικά θα μπλέξω.
ξέρω την αδυναμία μου, λίτρα μήτρα, πάμε παρακάτω, λέγε. Σ' άλλες εκπομπές αυτά. Πάμε, λέγε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ ακούγομαι. Εσύ ακούγεσαι. Ω, γεια σου Κωστή, γεια σου Γρηγόρη. Πες του γεια σου, λοιπόν, ρε τον άνθρωπο. Εγώ θέλω να απευθυνθώ στους συνακροατές που παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο. Ναι. Μεταξύ αυτών, ο προηγούμενος που καλά έκανες και τον έκλεισες, γιατί μας κουράζει ο Τρυφερούλης ο Αριανός. Ναι. Θέλω να απευθυνθώ στην κυρία Δέσποινα. Βαρεθήκαμε τις ανταποκρίσεις από τον Άγιο Πέτρο και τα λοιπά. Κόψε τον κύριο. Πού θέλω να καταλήξω. Αυτό δεν είναι αστείο. Πού θέλω να καταλήξω. Ανταποκρίσεις από τον Άγιο Πέτρο. Δηλαδή, εντάξει, δέχομαι αυτό που λέτε. Μη, εντάξει, ρε κόκκινε. Ανταπόκριση από τον Άγιο Πέτρο. Κόκκινε, αυτό είναι κακία. Μη, ρε κόκκινε. Άστρο να πει. Άστρο να ολοκληρώσει. Όχι, να μιλήσω δεν είναι κακία. Μη, χριστιανέ, μη. Δεν είναι θέμα χριστιανού. Άστονα να μιλήσει. Ανταπόκριση στον Άγιο Πέτρο. Άστονα να μιλήσει. Πόντου θέλουμε. Άστονα να μιλήσει. Εσύ έξερε. Νεκρή περίοδο. Άστονα το έργο να το φτιάξει. Άντε ρε κόκκινε. Καλησπέρα. Άντε ρε κύριε Μαθιό να πούμε. Καλησπέρα. Πάμε. Έλα, ναι. Αυτό που λέμε, ακούς. Σ' ακούω, φίλε, ναι. Από τον Πειραιά σε παίρνω τηλέφωνο. Μάλιστα. Λοιπόν, η Ελλάδα έπρεπε να λεγόταν Ελλάδα Νοταρά. Γιατί το λέτε αυτό? Από τη Σαφό Νοταρά. Από την... Όχι. Από την Οδό Νοταρά, στον Πειραιά. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν ξέρεις την Οδό Νοταρά, στον Πειραιά. Εγώ ξέρω ήτανε. Τη Σαφό Νοταρά. Την Οδό Νοταρά δεν την ξέρω, όχι. Δεν την πρόλαβα. Εγώ είμαι 71 χρονών. Ναι. Την πρόλαβα. Την Οδό Νοταρά την έκλεισε ο Σκυλίτσης. Ο Σκυλίτσης ήταν δήμαρχος Πειραιά Πηγούντας. Μπράβο, ναι. Την έκλεισε. Ήτανε γυναίκες εκεί. Α, ήτανε οι κοπέλες, ναι, μάλιστα, ναι. Όπως η Φιλής. Ναι. Έτσι πρέπει να λέγεται. Όσο για το άλλο που είπατε για το ποδοσφαιριστή που έκανε το χειρουργείο που και ξανά παίξε μπάλα, εγώ θέλω, έχω πάει στο γόνατό μου να κάνω μια χείριση σε δημόσιο νοσοκομείο, 6 μήνες περιμένω. Φίλε, δώσε κάτι. Τι να δώσω? Ξέρω εγώ, την αγάπη σου, δώσε κάτι. Πώς θα πάει? 600 ευρώ παίρνω. Δεν μπορείς να δώσεις. Άρα θα περιμένεις. Τι να του δω? Θα περιμένεις. Τι να περιμένω? Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να λέγεται έτσι, Ελλάς Νοταρά. Τι να κάνουμε τώρα? Η αλήθεια είναι τώρα, άμα δεν έχεις λεφτά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Κάνα βουλευτή δεν έχεις εκεί? Σόι μεγάλο να ψηφίσει. Σόι μεγάλο να βγάζει κανένα βουλευτή, έχεις? Σόι μεγάλο. Ναι, τι λένε, τι κάνει αυτού εδώ λίγο τα ίδια, να μην πω. Φίλε, είσαι εκτός φόρμας. Ή θα είσαι σόι μεγάλο, θα είσαι κανένα που έχει καμιά δεκαπενταριά αδέρφια, ξαδέρφια και έχει ψήφους, να χωθείς να κάνεις δημόσιες σχέσεις. Εντάξει, είσαι μακριά. Εντάξει, δεν... γι' αυτό είμαστε έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Τώρα με 600 ευρώ πού να τον εγχειρίσουν αυτό στο νοσοκομείο? Καλησπέρα. Τον παρηγόρησε, καλά τον άνθρωπο. Την αλήθεια του είπα. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Όπα. Λοιπόν, η διαφωνία που έχετε για τις ταυτότητες είναι το αίμα. Δεν έχουν τις ταυτότητες την ομάδα του αίματος. Το είδα στο διάλειμμα. Επισημείτη. Ναι. Όταν αλλάξαμε ταυτότητες με τον Αρχιεπίσκοπο το πρωί που είχαν διαφορές, στην ταυτότητα ήταν προαιρετικά όποιος θέλει να γράψει για την ομάδα αίματος. Μάλιστα. Και όσοι θέλουν να το γράψουν και όσοι δεν θέλουν δεν το γράψανε. Ναι. Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, όσον αφορά η οδός Νοταρά. Ναι. Ίσον Τρούμπα. Ναι. Δεν είναι κακό να το πει ο άνθρωπος. Ήρθε ο Σκυλίτσης, καθάρισε την Τρούμπα. Ναι. Λοιπόν, τώρα είπες για τον Χαριστέα κάτι. Ναι. Σχολιαστής. Δεν μου λες αυτό που λέει. Ναι. Έχεις παρακολουθήσει όλο τον κόσμο ποιοι είναι σχολιαστέ. Ναι. Παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Λοιπόν, γιατί δηλαδή, πρέπει να είσαι εσύ και όχι αυτοί?
Εσένα σου άρεσε η ανάλυση του Χαριστέα χθες? Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι ο άνθρωπος και ο... Ρε αγόρι μου, άλλο σε ρωτάω. Εσύ, όταν παρακολουθείς μια εκπομπή για το θέατρο και βγαίνει ένας ηθοποιός να μιλήσει, σκηνοθέτης, δεν κάθεσαι να ακούσεις λεπτομέρειες πώς είναι η σκηνή, πώς το ένα, πώς το άλλο, κάτι το οποίο δεν ξέρεις? Τέλειος, δεν υπάρχει κανένα. Άλλο λέω ρε, δεν καταλαβαίνει τα... Ένας γιατρός που θα βγει να μιλήσει στην τηλεόραση, γιατρός, να πει για ένα ιατρικό θέμα, για το πνεμόνι, για πώς γίνεται τώρα, δεν πρέπει να κάτσω εγώ να ακούσω που δεν ξέρω? Αυτό λέω. Και όταν βλέπω μπάλα και έχω έναν παλέμαχο, έναν προπονητή, έναν παλιό παίκτη που θα μιλήσει πάνω στην μπάλα, θέλω να μου πει κάτι το οποίο δεν βλέπω εγώ. Να μου δείξει αυτό που δεν βλέπω εγώ. Να μου πει αυτό που δεν ξέρω εγώ. Αυτό σου λέω. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρει? Γρηγόρη. Δεν καταλαβαίνει. Γρηγόρη. Ναι. Να πω κάτι. Ένα πιστοσύρα δεν λες. Λοιπόν, στα 63 μου χρόνια κάπνιζα 2,5 μπακέτα. Ναι. Και είπα μια μέρα. Ναι. Τέρμα. Μέχρι εδώ. Ναι. Το τελευταίο τσιγάρο που καπνίζω είπα. Αλλά στη γυναίκα μου δεν το είπα. Ναι. Λέω, αν δεν τα καταφέρω να το κόψω, μην με κοροϊδεύει. Ναι. Κι όμως δεν έχω ακουμπήσει τσιγάρα από τις 20 Οκτωβρίου το 63. Μάλιστα. Μπράβο. Μόνο στο φαΐ ακόμα δεν μπορώ να περίσω. Θα πεθάνεις από έβραγμα, από την ίδια καρκίνο, θα πεθάνεις από έβραγμα. Από κάτι θα πάμε όλοι. Γιατί εσύ θα μείνεις? Αυτό λέω, από κάτι θα πάμε όλοι. Κάτι θα βρεθεί. Μια αιτία θα βρεθεί. Εγώ όμως θα κανένας δεν έφυγε ζωντανός από αυτή τη ζωή. Πεθαμένοι φύγαν όλοι. Οπότε... Προσπαθώ να το κόψω κι αυτό. Προσπαθείς, αλλά δεν προσπαθείς. Απολαμβάνω όμως. Ναι, η φωνή σου αυξομειώνεται. Το λαρίνκι σου, το είδες το λαρίνκι? Όχι. Δεν κάνει. Δεν θα πάω για τραγουδιστής. Α, αυτή είναι η απάντηση. Μάλιστα. Εντάξει. Έκλεισες. Ο φίλος Σάβας, ο Σάβας λέει: Κωστή και Γρηγόρη, έβαλα βηματοδότη 2 μέρες στο νοσοκομείο Καβάλας δωρεάν. Καλή εκπομπή. Τι είχε κανένα μέσον? Έχει λόγο να μας ψέματα. Όχι, λέω τι μέσον είχε και το έβαλα δωρεάν. Αυτό θέλω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Μ' ακούτε? Πολύ ναι. Καθαρά, πολύ καθαρά. Γεια σου κόκκινε, γεια σου ραπ. Γεια σου φίλε. Ραπ, ξέρεις τι θέλω από σένα? Για πες. Πες μου για την Τρίτη, Γεωργία, Τουρκία, πώς το βλέπεις? Ω, ματσάρα. Αύριο είναι? Τι ώρα είναι? Ναι. Γιατί γελάς ρε κόκκινε, γιατί γελάς ρε. Για ματσάρα ρε φίλε τώρα. Θα γιατί γελάς ρε κόκκινε. Θα κερδίσουν οι Τούρκοι εύκολα, ποια Γεωργία Τουρκία. Πάτη γλώσσα σου ρε γκαντέμι, γιατί να κερδίσει η Τουρκία? Γεωργιανός είναι ο άνθρωπος περί τηλέφωνο. Και λοιπόν, τι, να το πω ψέματα? Μάλιστα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή πώς το βλέπεις τώρα, ας το κόκκινο να κελαίδει, πες μου την αλήθεια. Δύσκολα θα περάσει η Τουρκία, ας το να λέει. Γεωργιανή είναι, θα κλέψει το μάτς όπως κλέβουν τις τράπεζες. Από τότε που τον είπε ο Τιμούρο θα το κάνει επίσκεψη. Ακούς. Τι έχει γυρίσει την πιφτέκα. Έλα πες μου. Γεωργιανή. Εντάξει Γεωργιανή, είναι σκληροτράχυλος λαός. Θα έχει πολλές κάρτες στο μάτς πιστεύω, δεν ξέρω τι λέει ο κόκκινος. Θα έχει πολλή κάρτα. Χαμηλό σκορ θα έχει. Δεν ξέρω αν περάσει η Τουρκία εύκολα. Ας το να λέει αυτό. Να. Βάλει 3 γκολ και 4 η Τουρκία. Άρα τι τραβάμε. Αυτό ήθελα. Και κάτι άλλο. Φίλε, να ρωτήσω. Να μας πει ο Σοφός τώρα, ναι. Αλήθεια, θα μου πεις αλήθεια. Σοφέ, έλα, πες μου Σοφέ, έλα, ομορφόπεδο, πες μου. Ομορφόπεδο, ναι. Ομορφόπεδο είμαι, Σοφός δεν λέω. Σοφός δεν είναι, Σοφός είμαι. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ. Ναι. Πες μου. Αλλά αντικειμενικά. Ναι, ναι. Είσαι στον όμιλο με Τσεχία, Πορτογαλία και Τουρκία. Ναι. Αν δεν κερδίσει αυτό το παιχνίδι η Τουρκία, πώς θα περάσει, για πες μου. Τι τον νοιάζει αυτό? Αυτό είναι ο Γεωργιανός. Τι νοιάζει με Τουρκία? Δεν τον νοιάζει αυτό. Καλή μου άνθρωπο. Τι τον νοιάζει αυτό? Αν βάλουμε το συνέστημα ναι. στο στοίχημα, μπερδευτήκαμε. Εγώ ρωτάω. Εσύ, δηλαδή, η Τουρκία είναι 5 κλάσεις ανώτερη από τη Γεωργία? Τρεις τουλάχιστον. Τρεις, μάλιστα. Τρεις, ναι, εντάξει, αυτό εντάξει, δεν μπορώ να το πούμε. Εντάξει, πιο πάρε. Είναι λίγο καλύτερη ομάδα. Πολύ εντάξει, καλύτερη ομάδα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Όχι, ρε κόκκινε, μην το ισοπεδώνει τώρα. Πολύ καλύτερη. Εντάξει, σιγά την ομάδα που έχει Τουρκία. Έχεις τον ποδοσφαιριστή που είναι ποδοσφαιρική πανδεσία. Είναι ποίημα, είναι οάση. Ο Κβαρατσχέλια, δεν το συζητάμε. Είναι ο Κβαρατσχέλια, ναι, δεν ξέρω. Δεν διαφορεί, φίλε, χαιρόμαστε, το βλέπουμε. Αλλά δεν φτάνει, μόνος του κατάλαβες τι γίνεται.
Όχι, ξέρεις ποιος είμαι. Θυμάσαι που σου είχα πάρει πριν 2 εβδομάδες τηλέφωνο και σου έλεγε για τον Ραπτόπουλο που ήρθε στη Γερμανία και πλημμυρίσαμε. Και συνεχίζει και τον εμπιστεύεσαι. Εντάξει. Και σου λέει Ραπτόπουλο πάντα. Ραπ, σ' αγαπάω πραγματικά. Ραπ, σ' αγαπάω. Να το κοιτάξεις. Εδώ πήρε η Ελλάδα γύρω και δεν μπορεί να πάρει πότε η Γεωργία από την Τουρκία τώρα. Άστονα να λέει τώρα. Άστονα. Δύο σπίτια και ένα οικοπαίδιο. Εδώ 5 κρεοπόλιδες παίζανε. 3 στόπερ και 2 φόρ η Σερβία. Και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα η Αγγλία. Τι είναι, Νικόλια, τι με κοιτάς. Μαγειρεύεις. Σου γιάρισαν τα κοριτσάκια. Α, το ξανθώ. Το ξανθώ. Και στο Αγιονόρος βλέπετε τέτοια. Όχι, αυτό. Δεν σ' άρεσε η κοπέλα. Ποια από τις δυο. Η Ξανθιά. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Μια χαρά είναι. Μήπως είναι 3 χαρές. 3 χαρές για όλους, για σένα. Εντάξει, ο καθένας έχει δικαίωμα να ονειρεύεται ό,τι θέλει. Εσύ μπορεί να ονειρεύεις ό,τι θες. Το θέμα είναι το όνειρό σου να είναι ουτοπικό. Όχι, το θέμα είναι το όνειρό μου να μπορεί εσύ να είναι. Το πρόβλημά σου είναι το όνειρό σου δεν είναι ουτοπικό. Το πιστεύεις ότι είναι αλήθεια και το λες και σε εμάς. Περνάς από στάδια. Εμάς τα όνειρά μας δεν είναι. Εσύ το μόνο στάδιο πέρασε τη λεωφόρα, Αλεξάνδρα, και δεν πήρα μπροστά. Ωραία, ακούσε λόγο. Καλησπέρα, ναι. Έχεις ουτοπικό. Ναι, όνειρο. Ναι. Το κάνεις βίωμα. Ο γιατρός το πιστεύεις ότι είναι αληθινό. Το πλασάρεις και για αληθινό. Δεν έχω κανένα. 4 στάδια περνάς. Δεν έχω κανένα μέσον. Ναι. Είναι. Οι γιατροί είναι γιατροί. Ναι. Με κεφαλαία γάματα. Στην Καβάλα οι γιατροί είναι γιατροί. Εάν πάθουμε κανένα έμφραγμα και θέλουμε βηματοδότη, να πάμε στην Καβάλα να μας τους βάλουν τότε τους βηματοδότες. Άμα είναι γιατροί εκεί καλοί. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Κυρία είναι. Κυρία. Α, μάλιστα. Κυρία Έφη. Γρηγόρη. Τι κάνεις. Γρηγόρη. Τι κάνει ο Γιάννης. Τι σου λέει δίπλα, να μην ονειρεύεσαι. Αυτός, κοίταξε, η κατάσταση που είναι λογικό είναι να ονειρεύεται. Αυτός ονειρεύεται. Εγώ επειδή είμαι καλοδιατηρημένος, ναι. Λογικό είναι ναι. Να μην ονειρεύομαι και να κάνω τα όνειρα των γυναικών πραγματικότητα. Ναι. Λοιπόν. Θα σου κάνει ερωτική εξομολόγηση με 30 σαρδάμ. Και θα τον αγαπήσεις γιατί θα τον λυπηθείς. Μόνος άκου τώρα, γιατί σε πήρα. Εχθές πήγα σε ένα μαγαζί και χόρεψα ποντιακά. Και δεν πίστευαν ότι είμαι καραπόντια από την κατατομή και από το σουλούπι. Τι πόντια, να σύζυγε ωραία γυναίκα. Η Έφη είναι κορμάρα. Η Έφη είναι ωραία γυναίκα. Κάνει βάδι, την έβλεπα παλιά στην παραλία, περπατούσαμε καμιά φορά μαζί. Γιατί μας λες κοντόχοντρες. Τώρα από τις 10 πόντιες, 9 είναι κοντόχοντρες. Και είμαι και παλιάς γενιάς. Δεν μου λες ευτυχία. Να σε ρωτήσω. Και ο μπαμπάς σου ήταν πόντιος και η μάνα σου. Και όμοι εντελώς. Δηλαδή δεν και από δύο ποντίους γονείς. Μην το λες τέτοια, αρρωσταίνει. Και οι δυο ήταν. Το επίθετο όμως δεν είναι ποντιακό από ό,τι ακούω. Αυτό είναι το άντρα μου. Ο Γιάννης. Τον άντρα τα χρόνια έπαιρναν του άντρα οι γυναίκες. Του άντρα σου πήρε το αυτό, ναι. Φυσικά, το δικό μου είναι Προκοπίδου. Καραπόντια. Ω, Προκοπίδου είσαι στο επίθετο. Μάλιστα. Βέβαια. Όχι σε και σένα, αν είναι Προκόπου. Μάλιστα, μάλιστα. Προκοπίδου. Και πήρε το όνομα του άντρα σου. Το μετάνιωσε σε ευτυχία. Ποτέ. Κάτσε ακούσω. Ποτέ. 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 Κορώνα στο κεφάλι του. Κορώνα κορίτσια, στο κεφάλι μου. Ποτέ. Γλυκό άνθρωπο. Έχει ένα κουσούριο καημένο. Σταμάτα ρε. Είναι αριανό. Σταμάτα ρε. Τον έφαγε στο γέννημα. Χαρά να πούμε, ναι. Ναι. Εντάξει. Καλά, είσαι ευτυχία. Καλά, καλά, μια χαρά. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Δώσε τον άντρα σου πολλά φιλιά. Να είσαι καλά. Ναι, τον δώσω. Καλό απόγευμα. Την αγάπη με φιλιά. Α, δεν ήξερα ότι είναι πόδι, Εύη. Δεν τη φαίνεται όμω. Δεν το ήξερε. Όχι. Εγώ και σούπερ πάντα περιποιημένη στην πένα. Παρακαλώ. Ναι. Και η γυναίκα αυτή ακούει εμάς. Σκέψου το. Ένα πρόβλημα το έχει. Ναι. Ακούγομαι. Βεβαίως φίλε, εσύ με τα αλάρμ. Έτσι, σωστό. Το κατάλαβες. Λοιπόν, θα σπάσει η Γαλλία. Όλες οι μεγάλες ομάδες πάνε. Καταρχήν δεν ακούγεται ρε. Δεν ακούγεσαι φίλε. Όλες οι μεγάλες. Βγάλ το hands free φίλε. Βγάλτο. Μ' ακούτε? Προσπαθούμε. Πάμε, παρακάτω, παρακάτω. Πάρα άλλο ακόμα. Δεν έχεις καλό σήμα. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Με ακούτε? Πολύ καλά. Χρήστος από Δράμα, Ολυμπιακάρα. Γεια σου Δραμινέ, σ' ακούμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κωστή, τον Ραπτόπουλο.
Γιατί το παρακολουθώ στο TikTok και ό,τι είπε για τον Ολυμπιακό, για το conference. Το τελευταίο μήνα TikTok διαλύσαμε το σύμπαν, έτσι. Ναι, ναι φίλε, να βγει ο Ελκαμπή το ταγάρι, δεν μπορεί ο Ελκαμπή, δεν μπορεί ο Ελκαμπή, πάρ' το κόμμα από τον Ελκαμπή. Είστε φοβεροί τώρα πάντα, θα λονίξει τη γυναίκα μου από τη Δράμα και σας ακούω, είστε τρομεροί, μπράβο. Καλοκαίρι αφήνεις τη Δράμα, ρε. Ήσουν αφρόνιμος στη Δράμα. Γυναίκα μου είναι Θεσσαλονίκη, τι να κάνω, ό,τι πει γυναίκα. Ήσουν αφρόνιμος στη Δράμα. Εννοείται, δουλειά πήγα και τώρα γυρίζω πίσω, η γυναίκα μου είναι εκεί και αύριο το πρωί ξανά δουλειά. Έτσι, καλό παιδί. Συνήθως οι δραμινοί είστε ζωηροί. Είναι άτακτα παιδιά. Είστε άτακτοι, ναι, ναι. Είστε άτακτοι. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Ο έμπειρος δίπλα μου. Τι να κάνουμε. Έχει γνωρίσει πολλούς δραμινούς. Νταλικέ. Εσύ σίγουρα στο όρος θα γνωρίζεις εκεί με τον Παΐσιο πολλούς δραμινούς. Γελάς. Και χασάπιδες δραμινούς. Δραμινούς. Αχ, σε καλό λοιπόν. Μαρίνια, θα δεις το παιχνίδι καθόλου ή όχι? Πάω γυμναστήριο. Α, το βλέπεις στο γυμναστήριο? Όχι, θα βάλω την εικόνα εκεί. Διάδρομο 45 λεπτά. Τσουκουτσούκα το βγάλω. Θα το δεις το διπλό δηλαδή? Πώς, το? Το διπλό. Χ το παίξαμε με τον. Το έπαιξες? Χ έπαιξε αυτό, γκολ γκολ το άλλο. Τι, το πέταξε το δελτίο. Και 2-3 γκολ. Πέταξε το δελτίο. Χ έχει, Ουκρανία χ. Πέταξε το δελτίο. Χ Ουκρανία. Βρε, πέταξε το δελτίο. Χ Ουκρανία, για χαρά. Πάμε. Μαρίνα Μπίκου για ειδήσει, μετά το τρίτο ημίχρονο. Με Τάνια Δήμου, Βασίλη Βλαχόπουλο, Κωνσταντροτό. Πρώτο αθώο θα λέμε αύριο στις 2.